πας σήμερα. Κοίτα, πού το πας, προσπαθώ να καταλάβω. Η ύπνος είναι από τη γέννηση. Ναι, σήμερα είναι από τα νεανικά μας αναγνώσματα κατά βάση. Και νομίζω ότι είμαστε και κοντά στη φάση που κάτι πρέπει να γκρεμιστεί, κάτι καινούργιο να χτιστεί. Συνήθως έτσι γίνεται και στις εκλογές. Αν και ένα παλιό σύνθημα των αρχικών έλεγε ότι αν οι εκλογές αλλάζαν τα πράγματα θα ήταν παράνομες. Α, σωστό είναι. Να τα λέμε και αυτά. Να το καλοσκεφτείς. Και είναι και κοντά στην αλήθεια. Εξελίσσουν μια κατάσταση που υπάρχει. Εγώ δεν θυμάμαι. Από την άλλη, μου άρεσε πολύ που είχε το αυγό μέσα. Ναι, εντάξει. Ως γνωστόν, για να φτιάξω μελέτα. Μέσα από τη ζωή είναι βγαλμένο. Απλά προσπαθούσα να καταλάβω μέσα στη συγκυρία αυτή που ζούμε πώς το συνέδεες. Έφτιαξα λίγο μελέτα, λίγο ένα κόσμο που πρέπει να αλλάξει. Έναν που προηγούμενο είχε δημιουργήσει ένα κόσμο, ας πούμε, Αλέξη Τσίπρας και μπορεί να καταστραφεί. Όχι, τώρα μην είμαστε και τόσο υπερβολικοί. Ναι. Εξάλλου, ποιος μπορεί να καταστρέψει το μνημονιακό κόσμο που ζούμε. Έτσι, πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από Αλέξη Τσίπρας. Θεωρητικώς είμαστε εκτός μνημονίων, θυμίζω έτσι. Πώς? Θεωρητικώς δεν ακούγεσαι καλά, δεν πιάνει το κινητό μου εδώ πίσω. Θεωρητικώς είμαστε εκτός μνημονίων. Δεν. Η εταιρεία δεν το έχει δει, έτσι. Δεν το αποδέχεσαι. Είναι 2 του Ιούλη. Έχουμε μία μέρα μάλλον ζεστή, αλλά αν σας φαίνεται σήμερα ζεστή, αύριο θα σκάσουμε κανονικά. Θα αρχίσει να κάνει αλματάκια ο υδράργυρος προς τα πάνω, 2 βαθμούς κάθε μέρα. Η Πέμπτη μάλλον θα είναι η πιο θερμή από όλες, μπορεί να είναι και στα 40. Ναι, βεβαίως για πολλούς που μας βλέπουν μπορεί να είναι μια υπέροχη μέρα, έτσι, να το έχουν στο μυαλό τους. Εννοείς να έχουν φύγει ήδη και να... μετά πώς θα, τρέξουν να επιστρέψουν στην κάλπη. Έλατε. Είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα. Μάθαμε τελικά τι θερμοκρασίες θα έχουμε την Κυριακή. Θα είναι γύρω στους 34-35 βαθμούς. Εντάξει. Δεν το λες και τέρμα ζεστή. Όχι. Από την άλλη, τι τις κάνουμε τις δημιουργικές προτάσεις αυτήν την εκπομπή, δεν πάω καταλάβω, πέφτουν στον ντουκ. Βάλτε μια κάλπη σε ένα beach bar. Βάλτε εκλογικές αντιπροσώπους με τα μπικινάκια, τους ωραία πράγματα. Να πάει ο κόσμος να ανοίξει καρδιά του, ας πούμε. Τώρα θα αφήσω άλλες τις διακοπές να γυρίσει. Δεν έχω αμφιβολία ότι στα τσιμέντα. Σε παραλίες ανά την Ελλάδα αρκετοί υποψήφοι έχουν εμφανιστεί κάνοντας καμπάνια εκεί. Είμαι σίγουρος. Κάλπες όμως δεν θα εμφανιστούν, γι' αυτό και δεν ξέρω αν θα γεμίσουν και τόσο πολύ. Λοιπόν, είναι η ώρα να καλωσορίσουμε την κυρία Τζορτζίνα Μαλλιαρόζη με τους τίτλους των ειδήσεων. Είμαι εδώ και απολαμβάνω τα σχόλιά σας κάθε φορά, κάθε μέρα. Ναι, και μετά ξεκινάνε οι ειδήσεις που λένε αυτό. Και μετά ξεκινάνε οι ειδήσεις. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους για σήμερα, Τρίτη. Χρήση του νέου ποινικού κώδικα θα κάνουν βαρυπινίτες και τρομοκράτες στις 17 Νοέμβρη για να βγουν από τις φυλακές, όπως αποκάλυψε το One Channel. 5 μέλη της συνωμοσίας πυρήνων της φωτιάς αποφυλακίζονται τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας στο βήμα.gr. Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, επιχείρησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογύρου, κάνοντας λόγο για ψευδή και πρόχειρα δημοσιεύματα. Η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, δήλωσε στο One Channel ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο Γιώργος Κατρούγκαλος υποστήριξε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε συνδιαχείριση με τους Τούρκους εάν δεν έχουν ξεκαθαριστεί οι οικονομικές ζώνες. Ίστατη προσπάθεια για να καταλήξουν στα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τις κορυφαίες θέσεις των ευρωπαϊκών θεσμών καταβάλουν σήμερα οι ηγέτες της Γυραιάς Ηπείρου στις Βρυξέλλες. Τον Έλληνα Πρωθυπουργό θα εκπροσωπήσει ο Ισπανός ομολογός του. Ανατολικά κινούνται οι θερμές αέριες μάζες που προκάλεσαν ασφυκτικές συνθήκες καύσωνα στην Ευρώπη. Από αύριο θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία και στην Ελλάδα, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Προληπτικά μέτρα για τις ευπαθείς ομάδες αναφέρει σε δελτίο τύπου ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Μαλλιαρόζη. Ξέρεις, είμαστε και πατριωτάκια. Αυτό που σου είπα για τις ειδήσεις, επειδή δεν μου αρέσει να κλέβω ατάκια σαλονών, το έχει πει ο Σαραμάγκου. Κάθε πρωί που ξυπνάω είμαι αισιόδοξος. Μετά διαβάζω τις εφημερίδες. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τη βρούμε σε λίγο και με εφημερίδες, βεβαίως. Ναι. Θα του δούμε κανένα πρωινό και αυτό, έτσι να κρέμεται. Ναι. Στα ρητά της ημέρας. Σίγουρα. Ναι. Όταν θα έχει Σαραμάγκου, γιατί έχω διαβάσει και δεν ό,τι έχει βγάλει. Ναι, το έτσι έχω διαβάσει και βιβλία, αλλά και όλα. Ποιο? Το σχόλιο. Όχι, είναι πάρα πολύ πραγματικό, διότι η πραγματικότητα είναι αυτή που έρχεται και αναιρεί την αισιοδοξία, ιδίως όταν δεν εδράζεται και σε μια. Πραγματικότητα των εφημερίδων. Εγώ δεν έχω αυτή την άποψη, να ξέρεις. Μπορώ να διαφωνήσω. Η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα. Εφημερίδες συνήθως αυτοί αποτυπώνουν. Ίσως στην αρνητική του πλευρά μόνο, αλλά αλήθεια είναι. Τώρα, με συγχωρείς. Έτσι όπως το είπα, χήμα. Ναι. Πώς το εισπράττεις εσύ, ας πούμε,
να ξεκινήσει καλημέρα σας, αυτό, ωραία καλοκαίρια θα έχουμε, πέντε βγαίνουν από τους πυρήνες φωτιά. Σωστό, αλλά πες μου τώρα, υπάρχει μια θεωρία ότι καλές αιτήσεις δεν πουλάνε. Η ιστορία. Εντάξει, παλιά θεωρία. No news, good news. Ναι. Λοιπόν. Ναι, το θέμα που έχουμε πρώτο, το είδατε και στους τίτλους ειδήσεων, είναι αυτή η ιστορία που ανοίγει μια φάμπρικα αποφυλακίσεων. Πολλοί φοβούνται ότι ξεκινά από την χθεσινή μέρα, από την 1η Ιουλίου, που μπαίνει σε εφαρμογή η αλλαγή στους κώδικες, έτσι. Ναι. Στον ποινικό κώδικα. Και ξεκίνησε ολόκληρη ιστορία τώρα. Καταρχήν, χθες είχαμε διαψεύσει τον κύριο Καλογύρου ότι δεν είναι αυτά που λένε ότι θα αποφυλακιστούν δεν είναι σωστά. Αρκετοί θα κάνουν αιτήσεις πάντως. Το αν θα κρυθεί από τα δικαστικά συμβούλια. Από ό,τι φαίνεται, έχει αποφυλακιστούν ή όχι, είναι ένα θέμα αυτή. Που δεν ελέγχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είναι θέμα πια δικαστών. Ναι, αλλά όταν ελέγχεις... Ο νόμος τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν αιτήσεις. Άρα ο νόμος ανοίγει ένα δρόμο. Αλλάζει στους ποινικούς κώδικες. Πόρτα, παράθυρο, χαραμάδα, είναι μια άλλη ιστορία. Αν δεν πάντως, κάνω λάθος, έχουμε και 70 χρόνια τους ποινικούς δεν κώδικες, είναι έτσι. Τα πράγματα όπως ήταν προχθές. Τους αλλάζεις. Και τι κάνεις, λες ότι μπορείς να βγεις πιο σύντομα από ό,τι έβγαινες. Ναι. Ο ξαναλέω, άκουγα τον κύριο Καλογύρου, έλεγε ότι είναι πιο ακριβή, είναι πιο αυστηρή η αντιμετώπιση, ιδίως των πολυισοβητών, δηλαδή ότι μπορούσαν να βγαίνουν στα 19 χρόνια και τώρα μπορούν να βγουν στα 25. Αλλά διάβαζα σήμερα, πρέπει να σου πω, διάβαζα το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, ότι ήδη έχει ξεκινήσει μια διαδικασία εξόδου. Είναι βέβαιο, αιτήσεις θα γίνουν αρκετές. Και εκτός... Αιτήσεις θα γίνουν και από μέλη της 17 Νοέμβρη. Μπράβο. Εκτός από τους πυρήνες της φωτιάς κλπ. Εδώ βλέπουμε να έχει ξεκινήσει και μια ιστορία που αφορά τους επικεφαλείς της 17 Νοέμβρη, δηλαδή τον Γιωτόπουλο, τον Τζορτζάτο, τους αδερφούς Ξηρούς, και από Σεπτέμβριο πιθανότατα να αφορά και τον Κουφοντινά. Θα τα δούμε όλα. Όλα αυτά μένει να κρυθούν εκ του αποτελέσματος. Βεβαίως, νομική συζήτηση έχει ήδη ανοίξει, έντονη. Θα έχουμε σε λίγο εδώ και τα φώτα νομικών που παρακολουθούν το θέμα. Για την ώρα νομίζω ότι μπορούμε να πάμε να δούμε ένα βίντεο. Παρέα είναι του Γιάννη Τουζιάκα. Να πάρετε και εσείς μια εικόνα για το ποιοι είναι αυτοί που πιθανότατα θα αποφυλακιστούν. Με βάση τα όσα είπαμε ως τώρα, δηλαδή την επικέστερη από ό,τι φαίνεται αντιμετώπιση πολυσοβητών και μάλιστα εμπλεκομένο και με την τρομοκρατία. Αντί για ισόβια, ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ο νέος ποινικός κώδικας δίνει εξιτήριο σε πολυισοβήτες και καταδικασμένους για τρομοκρατία και μάλιστα πολύ σύντομα. Ήδη πέντε μέλη της συνωμοσίας των πυρήνων της φωτιάς, ορισμένα από τα οποία με ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, αποφυλακίζονται τις επόμενες ώρες. Ο καθένας από αυτούς έχει καταδικαστεί σε συνολική κάθερξη 79 ετών. Οι ποινές τους συγχωνεύτηκαν στα 20 χρόνια μετά και την προσμέτρηση της εργασίας τους ως κρατούμενοι. Η επιλογή της απερχόμενης κυβέρνησης να δρομολογήσει μια τέτοια πρωτοφανή εξέλιξη επιβεβαιώνει την οσυρή ανοχή της σε κάθε είδους ανομία, ακόμη και στην τρομοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, εφόσον την εμπιστευθούν οι πολίτες, θα κάνει ό,τι είναι αναγκαίο για να αποτρέψει τη μαζική αποφυλάκηση αμετανόητων δολοφόνων και θα αποκαταστήσει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Το Δικαστικό Συμβούλιο έκανε δεκτό τη Δευτέρα το αίτημα συγχώνευσης των ποινών τους με βάση το νέο ποινικό κώδικα σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου Παρασκευόπουλου. Όπως ανέφερε η Δήμητρα Κρουστάλη στην εκπομπή One Line, με δύο συγκεκριμένες διατάξεις δίνεται η δυνατότητα σε μέλη της 17 Νοέμβρη να αποφυλακιστούν στο τέλος Ιουλίου. Αυτές οι διατάξεις είναι το 105β του ποινικού κώδικα και το 110α του νέου ποινικού κώδικα, σύμφωνα με τα οποία, για να το πούμε απλά με δύο λόγια, οι πολυισοβήτες αντιμετωπίζονται σε μία φορά ισοβήτες και όταν εκτείουν τα 17 έτη ποινής, ανεξαρτήτως το πόσο χρόνια καταδίκηση είχαν, για ισόβια κάθειρξη, μπορούν να κάνουν αίτηση και να βγουν από τη φυλακή με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Το συγκεκριμένο άρθρο ανοίγει το δρόμο και σε άλλα μέλη της 17 Νοέμβρη να ζητήσουν την αποφυλάκησή τους. Η Ντόρα Μπακογιάννη, που πολλές φορές έχει καταφερθεί κατά των τρομοκρατών και έχει καταδικάσει τη χορήγηση αδειών στο Δημήτρη Κουφοντίνα, δήλωσε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεσμευθεί ότι το πρώτο νομοσχέδιο που θα φέρει η Νέα Δημοκρατία είναι η κατάργηση των άρθρων του ποινικού κώδικα που αποφυλακίζουν εγκληματίες και μέλη της 17 Νοέμβρη. Μετά το θόρυβο που προκλήθηκε, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογύρου επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει πρόχειρα και ψευδή τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν, σύμφωνα με τα οποία πολυισοβήτες για τρομοκρατία θα μπορούν να αποφυλακιστούν με βάση το νέο ποινικό κώδικα, ενώ αποδίδει την έντονη κριτική που του ασκείται στην προεκλογική αντιπαράθεση.
Ο Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξή του στο in.gr τόνισε πως το πρώτο νομοσχέδιο της νέας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, εφόσον πάρει εντολή από το λαό, θα περιλαμβάνει αλλαγές σε όλα τα άρθρα του ποινικού κώδικα που αφορούν θέματα βαριάς εγκληματικότητας, σημειώνοντας πως το δικαίωμα στην ασφάλεια είναι κοινωνικό αίτημα και θεμέλιο της δημοκρατίας. Δεν έχει αριστερό ή δεξιό πρόσημο. Το δικαίωμα που δίνει ο νέος ποινικός κώδικας στον Δημήτρη Κουφοντίνα για άδεια φαίνεται να μπλοκάρει όμως η εισαγγελέας Βόλου στην πρόταση που θα κάνει στο Δικαστικό Συμβούλιο για τη χορήγηση της 7ης άδειας στον αρχιεκτελεστή της 17 Νοέμβρη. Υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις για την τέλεση εκ μέρους του κρατούμενου της αξιόπινης πράξης της διέγερσης σε τέλεση τουλάχιστον πλημελημάτων. Αυτό αναφέρει στο σκεπτικό της η εισαγγελέας. Ναι. Πάντως από την αντίδραση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Μιχάλη Καλογύρου, εγώ καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει απάντηση επί της ουσίας. Το αν είναι πρόχειρα, αν είναι βιαστικά τα δημοσιεύματα, οι αποκαλύψεις και οι σχετικές αναφορές, έχει μια λογική, περιμένετε και θα δείτε. Δεν μας λέει όχι, λάθος κάνετε, διότι τα δε διάταξη προβλέπει ρητά αυτό και άρα... Μου επιτρέπεις μια ίσως απλουστευτική προσέγγιση. Εγώ ακούω τώρα εδώ στο ρεπορτάζ του Γιάννη ότι ο άλλος έχει φάει 79 χρόνια. Και τελικώς φαίνεται ούτε στη δεκαετία, από ό,τι κατάλαβα, να έχει το δικαίωμα αποφυλάκησης. Γιατί μπαίνει στο πακέτο της ισόβιας κάθριψης. Κάτι έκανα μεροκάματο. Η ισόβια κάθριψη είναι χοντρικά μια 25 ετία τυπικός. Okay, αλλά έχεις σημαίνει ότι μετά από τα 10 χρόνια έχει φάει 79, λέω. Έτσι. Και ξεκινάει μια φάμπρικα όπου. Μια διούλα από εδώ πέρα. Κάτι μεροκάματα, ξέρω εγώ, ας πούμε, στις φυλακές αγροτικές. Κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Τα κουρέψαμε όλοι. Θέμα... Έχεις φάει 10, τις έχεις στην πλάτη σου και μετά από 10 χρόνια έχεις βγει. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχεις εξοντώσει 10, έτσι, αυτό εννοώ. Το θέμα δεν είναι τόσο τι ποινή έχεις φάει και πόσα χρόνια μετράει η ποινή σου, αλλά με ποια αδικήματα συνδέεται. Αν υπήρχαν εξαιρέσεις, θα έμπαιναν με τη λογική των αδικημάτων που είναι πίσω από την καταδίκη. Πάντως, εγώ θέλω εδώ να σου πω έτσι. Δεν εξαιρούνται. Επειδή δεν ήμουν καλός, ούτε στα νομικά, στη σχολή δεν ήμουν καλός. Οφείλω να το πω. Γιατί πάντα οι νόμοι για μένα μερικές φορές έρχονται απέναντι στο αίσθημα δικαίου που πρέπει να αισθάνεται ένας πολίτης. Δηλαδή, εδώ πέρα έχεις τον καλό το δικηγόρο, βγαίνεις. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Αν το αφήνει στην κρίση ενός δικαστικού συμβουλίου, σημαίνει ότι όντως έχει ανοίξει το δρόμο και νομοποιεί το άλλο να ζητήσει. Για πάμε να μιλήσουμε για τους 5 πρώτους. Βασίλης Λαμπρόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχει ασχοληθεί με το θέμα και με σημερινές αποκαλύψεις. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Για δώσε μας μία εικόνα. Πού βρισκόμαστε ακριβώς και ποια είναι τα παράθυρα που ανοίγουν, αν δεν είναι κάτι περισσότερο από παράθυρα. Ναι. Με το νέο ποινικό κώδικα, αλλά και με το νόμο Παρασκευόπουλο, που ο νέος ποινικός κώδικας μείωσε από 25 σε 20 τα χρόνια, βάσει των οποίων με τη συγχωνεύση των ποινών, λοιπόν, που μπορεί να γίνει χρήση της συγχωνεύσης των ποινών, αποφυλακίζονται 5 κατηγορούμενοι για συμμετοχή στη συνωμοσία των ποινών της φωτιάς ή σε θυγατρικές της ομάδες, που έδρασε, παραλαμβάνω, την περίοδο 2008-2011. Είναι μέλη της συνωμοσίας που είχαν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση. Αυτό, Βασίλη, αυτό έχει κληθεί ήδη από συμβούλια, αποφυλακίζονται ή έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την αποφυλάκηση? Όχι, αποφυλακίζονται. Ίσως και εντός της ημέρας, αύριο, εντός μέχρι το τέλος της εβδομάδας να μένουν αποφυλακίσουν. Βασίλη, με βάση τους νέους ποινικούς κώδικες αποφυλακίζονται? Με βάση το νόμο Παρασκευόπουλο, τους νέους ποινικούς κώδικες, το ότι έχουν κάνει, όπως έλεγε, και μερομίστια, έχουν προσμετρώνται και όλα αυτά. Και με βάση αυτό έχουν εκτίσει 8 χρόνια, 8,5 χρόνια ποινής, έχουν συλληφθεί την περίοδο 2010-2011. Τι μαθηματικά είναι, μωρέ Βασίλη μου, αυτά τα 79 γίνονται 8. Δηλαδή, τι τις ρίχνουν τις ποινές? Δεν έχει κανένα νόημα. Ναι. Από αυτά που μας λες, μετά από μια δεκαετία από τη δράση τους, αποφυλακίζονται. Ανεξαρτήτως κόστους κοινωνικού. Έχουν συγχωνευτεί ποινές, γιατί υπήρχαν και κάποιες ενδιάμεσες ποινές για κάποια άλλα ζητήματα. Είχαν και ορισμένες νεότερες δίκες, οι οποίες αφορούν την απόπειρα απόδραση με ελικόπτερο ή την ευσχέδη Γοργοπόταμος. Αυτό με τον Χριστόδουλο Ξηρό. Ήταν και εδώ σε κάτι ληστείες. Εδώ θέλω να επισημάνω ότι όχι, δεν έχουν κατηγορηθεί για ληστείες συγκεκριμένοι. Έχουν κατηγορηθεί για αυτό το κύκλο των 200 βομβιστικών επιθέσεων σε διάφορες φάσεις συνωμοσίας των ποινών της φωτιάς. Από το 2008 που ξεκίνησε τη δράση, εμπριστικές και βομβιστικές, όλες αυτές που θυμόμαστε με τις εκρήξεις στο Σύνταγμα, στη συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας το 2009, στη συγκέντρωση στο πεδίο του Άριος κτλ.
Θέλω όμως να επισημάνω ότι από την ελληνική αστυνομία προσδιορίζαν και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι δεν είναι ορθό ότι ανάμεσα στα μέλη της 17 Νοέμβρη που επίκειται η αποφυλάκησή τους, έχουν το δικαίωμα αποφυλάκησης, είναι ο Χριστόδουλος Ξηρός. Γι' αυτό ακριβώς που είπα προηγουμένως, γιατί έχει νεότερη καταδίκη για το θέμα του σχεδίου Γοργοπόταμος. Όταν θυμόμαστε ότι είχε αποδράσει και σχεδίαζε να επιτεθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, με άλλα μέλη των Πυρήνων κτλ. Θέλω ακόμα να συμπληρώσω ότι τα μέλη των Πυρήνων προσφάτως είχαν αναφέρει ότι αποσύρονται από τη δράση και ότι δεν πρόκειται να σχεδιάσουν να προχωρήσουν σε μία νέα επίθεση. Κάτι που μπορεί να έχει προσμετρηθεί στην απόφαση αυτή, όχι βέβαια με έναν επίσημο τρόπο. Αλλά να Βασίλη, το θεωρούν ότι... πριν σε ευχαριστήσουμε, είπες ότι εξαιρείται ο Χριστόδουλος Ξηρός λόγω νεότερης ποινής. Οι υπόλοιποι όλοι, δηλαδή ο Γιωτόπουλος, ο Τζατζάτος, ο Σάβας, ο Ξηρός κλπ. Ο Κουφοντίνας. Παραμένουμε το παλαιότερο καθεστώς, το καταδικώνει για την δράση της 17 Νοέμβρη, την περίοδο 1975-2002. Ο Χριστόδουλος Ξηρός έχει αυτή την ιστορία του 2015 που απέδρασε, αν θυμόμαστε, από τις φυλακές Κορυδαλλού, 14-15, που είχαν βρεθεί τα σχέδια στο Λουτράκι με τις βόμβες, με τα σχέδια του. Άρα, μετρώντας με το νέο ποινικό κώδικα και αυτές τις πιο επικίνδυνες διαδικασίες. Θα βγει σε λίγο χρονικό διάστημα, θα έχει τη δυνατότητα να βγει. Και όλοι οι προηγούμενοι θα κάνουν άμεση χρήση, φαντάζομαι, των ευεργετημάτων. Ναι, οι περισσότεροι, αν εξαιρέσουμε τον Γιωτόπουλο, τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, οι περισσότεροι βγαίναν με άδειες, έτσι. Είναι άλλο πράγμα οι άδειες βεβαίως και άλλο πράγμα η αποφυλάκηση με βραχιολάκι, κατοίκηση, όλο αυτό. Ο Αλέξανδρος Λιωτόπουλος είναι τώρα, ο καθένας είναι, μπορεί να τους κοιτάξουμε θεματικά και σε διακριτές περιπτώσεις. Πρέπει να ανατρέξουμε σε όλη την ιστορία της 17 Νοέμβρη, οτιδήποτε κτλ. Πάντως υπάρχει μια ανησυχία στις αρχές που μπορεί να οδηγεί σε αποφυλάκηση. Μένουν τώρα στις φυλακές. Στις φυλακές μένουν 2-3 μέλη του επαναστατικού αγώνα αυτής της οργάνωσης που έδωσε μετά το 2004. Και μένουν κάποιοι από τους επανομαζόμενους ληστές του διστόμου που είχαν συνδυαστεί με τη δράση του Βασίλη Παλαιοκώστα. Δηλαδή μένουν 3-4 άτομα. Όλοι οι υπόλοιποι από μια ομάδα 20-25 ατόμων που ήταν στις φυλακές τα τελευταία 15 ετία αποφυλακίζονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βασίλη Λαμπρόπουλο. Κάθε μέρα πρέπει να πω ότι κάνει κάτι και ανατρέπει την ατζέντα της ημέρας. Φτιάχνει την επικαιρότητα με αισιογραφία. Πραγματικές αποκαλύψεις. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιώργο Κλεφτοδήμο. Είναι δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου εδώ της Αθήνας και του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι. Χαίρετε και καλό μήνα. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Να πω μια απορία που δεν ξέρω αν κολλάει ακριβώς με αυτά που συζητάγαμε με τον Βασίλειο Λαμπρόπουλο. Είδα, μπήκατε σε πολύ επιμέρους ζητήματα για συγκεκριμένους κλείστους. Εγώ έχω μια αφελή ερώτηση ίσως για σας. Αλλά επειδή σκέφτομαι απλοϊκά, λέω ότι κάνανε 70 χρόνια να τους αλλάξουν ποινικούς κώδικες. Αν αύριο μεθαύριο, την Τρίτη, Τετάρτη, έχουμε καινούργια κυβέρνηση και θέλει να δυσκολέψει την έξοδο των πυρήνων της φωτιάς, στις 17 Νοέμβρη και τα λοιπά, ότι η φυλακή μπορεί να το κάνει ή θα χρειαστούν άλλα 70. Άνετα, με μια... σε μια αφελή ερώτηση, νομίζω αντιστοιχεί και ταιριάζει μια αφελής απάντηση. Δεν θα μπω σε μια τέτοια απάντηση. Να σας πω εγώ ότι πράγματι οι προϋφιστάμενοι κώδικες, αυτοί που η λειτουργία τους έπαψε χθες, είναι πονήματα του 1950, μάλλον ισχύουν από το 1950, είναι πονήματα του 1920. Έχουν 100 χρονών, είχαν μάλλον 100 χρονών ιστορία. Διότι αυτά, ξέρετε, τότε άρα συνεγράφησαν, δύσκολα... μεσολάβησε ο πόλεμος, το 50 άρχισαν να εφαρμόζονται. Άρα δύσκολα αλλάζουν, έτσι δεν είναι? Δύσκολα αλλάζουν, φυσικά, διότι πρόκειται περί κλειστών συστημάτων. Η ποινική δικαιοσύνη, ξέρετε, είναι ένα κλειστό σύστημα, διέπεται από αυτούς τους δύο κώδικες, το ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν αυτά και να μην ξεχνάμε ότι στην διάρκεια ισχύως τους επί 70 και πλέον έτη υπέστησαν πάρα πολλές τροποποιήσεις, σειρά τροποποιήσεων, εμβαλωμάτων, άμεσες τροποποιήσεις αλλαγών. Μπορούν να γίνουν. Αυτό ρωτώ. Δηλαδή, Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή, πες την άλλη Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή, έχουμε νέο Υπουργό Δικαιοσύνης και λέει: εγώ δεν θέλω να βγουν και θέλω να πάω άμεσα στην Βουλή. Μπορεί να το κάνουν άμεσα. Ή εδώ ισχύει, εγώ το είπα και πριν. Μπορεί να βάλει ο νομοθέτης. Ήμουν κουμπούρα στα νομικά. Δεν τα παίρνω. Πώς το λένε, ναι. Δεν τα έχω καλά. Ούτε τα διδαχθήκατε ωστόσο. Στη δημοσιογραφική σχολή. Δεν ήμουν καλός. Ναι. Προσπαθώ όμως να καταλάβω αν εδώ πέρα μπορεί να γίνει χρήση του επικέστερου νόμου που συνήθως γίνεται. Πάντα ισχύει η αρχή ότι ισχύει και εφαρμόζεται και την χάνει απολύτου σεβασμού ο επικέστερος νόμος, ειδικά όσον αφορά τη ουσιαστικού ποινικού δικαίου διατάξης. Και εδώ, ανάποψα καλά την κουβέντα, μιλάμε για ουσιαστικό ποινικό διατάξη. Ακόμα και αν αλλάξει, λοιπόν. Ακριβώς αυτός που ο εκάστοτε επιθυμώ να κάνει χρήση των διατάξεων, προφανώς και θα επιλέξει διά του συνηγόρου του
τις επικέστερες δι' αυτών. Ακόμα και αν ίσχυσαν επί ελάχιστο χρονικό διάστημα. Άρα ο Κουφοντίνας, με δύο κουβέντες το προσωποποιώ, αλλά για να γίνει σαφές, ο Κουφοντίνας, ακόμα και αν αλλάξει ο επόμενος υπουργός τις διατάξεις που δάμε τώρα, εντάξει, πάλι θα πηγαίνει, θα βρίσκει τον Κλεφτοδήμο που είναι καλός δικηγόρος και του λέει: να σου πω κάτι, θέλω να βγω. Θα κάνει χρήση το δικαίωμα να κάνουν έτσι αποφυλάξεις. Είναι συνταγματικής περιοπής αρχή. Ο ισχύς σας ευμενέστερος νόμος ισχύει αντί πάντων. Ναι, αλλά έχει να κάνει με το χρόνο της αίτησης. Προφανώς. Εάν αύριο έρθει ένας υπουργός δικαιοσύνης και η Βουλή αποφασίσει, για παράδειγμα, ότι μία κατηγορία αδικημάτων, μεταξύ των οποίων τα τρομοκρατικά εγκλήματα, εξαιρούνται από το δικαίωμα αποφυλακίσεων, προφανώς οι αιτήσεις που θα γίνουν από εκεί και μετά δεν θα μπορούν να εξαιρούνται. Αλλά τώρα εδώ μιλάμε για συγκεκριμένους ανθρώπους. Η Βουλή ψήφισε το 14 ένα πιδέλτα, το πιδέλτα του 62 του 14, που όντως εξήρεσε τους τρομοκράτες από αυτές τις ευεργετικές διατάξεις. Τώρα όμως, δηλαδή για να γίνει πολύ σαφές, εδώ έχουμε μια ευνοϊκή ρύθμιση για τους τρομοκράτες. Δεν είναι ευνοϊκή ρύθμιση. Είναι η καινούργια επιλογή του ποινικού νομοθέτη. Εντάξει, τα νέα πλαίσια, ξέρετε, είναι μια σειρά διατάξεων. Θέλετε να μείνετε στην νομική διατύπωση και το καταλαβαίνω. Αλλά πρέπει να είμαι ακριβής εφόσον είμαι νομικός. Βεβαίως. Εγώ με λιγότερη εμπιστοσύνη όμως από εσάς, λέω το εξής. Τους ευνοεί, ναι ή όχι. Κάποιοι ευνοούνται και είναι προφανές ότι σε μια μεταρρύθμιση. Ο Τζορτζάτος, ο Ξηρός, ο Γιωτόπουλος, αύριο το πρωί μπορούν να κάνουν χρήση αυτών των διατάξεων ανεξαρτήτως με το τι θα αποφασίσει μετά. Εφόσον οι ίδιοι μαζί με τους συνηγόρους υπεράσπισής των το επιλέξουν, θα αιτηθούν αρμοδίως στον εισαγγελέα πλημελιωδικών του τόπου κράτησης και θα τύχει η αίτησή τους θα τύχει της δέουσας επεξεργασίας και απόφανσης δικαστικού συμβουλίου ειδικών επαϊών των δικαστών που θα κρίνουν και τα θέματα του ποια είναι η επικέστερη διάταξη και προφανώς αν πληρούν ή όχι τις προϋποθέσεις. Παλαιού ή νέου νόμου. Από μένα τελευταία ερώτηση. Δεν ξέρω αν θέλει ο Διονύσης να συνεχίσουμε την ανάκριση με τον δικηγόρο. Θα πω το εξής. Ξέρετε ποια είναι η δικιά μου τελευταία. Αν υπάρχει κάποια ασφαλιστική δικλίδα. Είπες πριν, νομίζω, μιλώντας με τον Βασίλη, κάτι για συμβούλιο φυλακής. Αυτό. Το συμβούλιο θα αποφασίσει. Αλλά... Όλες αυτές οι αιτήσεις θα διέλθουν τη βάσανο της κρίσης ενός δικαστικού συμβουλίου. Ξαναείπα ότι ο κάθε έγκλειστος, ο κάθε κρατούμενος θα αιτηθεί. Θα αιτηθεί με τη συνδρομή του συνηγόρου του. Θα αιτηθεί προς τον εισαγγελέα πλημμυροδικών του τόπου κράτησης και η αίτησή του αυτή, με όποιο νομικό υπόβαθρο, με όποιες διατάξεις, ευμενείς, ευμενέστερες, δυσμενέστερες, δεν ξέρω εγώ, όποιες αυτός επιλέξει, διά του εισαγγελέως θα εισαχθεί η αίτησή τους ενώπιον ενός δικαστικού συμβουλίου, το οποίο και μόνον κατά αποκλειστικότητα θα κρίνει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, αν μπορεί να έχει έσει έκβαση για την αλήθεια. Αίτηση. Η εμπειρία έχει δείξει, αλλά και τα κείμενα, ότι το δικαστικό συμβούλιο θέλει ένα σκεπτικό για να απορρίψει. Έτσι. Απόλυτα αιτιολογημένη κατά κάποιος, συνταγματική επιταγή. Το πιο βολικό είναι κάποιος όσο είναι μέσα να έχει κάνει παραπτώματα που δικαιολογούν και μία απόφαση. Ναι. Κύριε, δεν μπορείς να αποφυλακιστείς. Αλλά στις περιπτώσεις που κάποιος δεν έχει το παραμικρό παράπτωμα και είναι αρκετοί αυτοί που εμφανίζονται. Ναι, μια χαρά. Διαγωγή κοσμιοτάτη. Διαγωγή κοσμιοτάτη. Η διαγωγή πάντα κρίνεται και με το αυτό το παράδειγμα. Η διαγωγή κρίνεται. Και μάλιστα και ένα απλό ποινικό, ένα απλό πειθαρχικό παράπτωμα δεν εξαρκεί για να συντρέξει απόρριψη μια τέτοια αιτήσεως. Ναι. Είναι όμως είναι εύκολο. Θέλω να πω ότι το πλαίσιο είναι μάλλον δεσμευτικό και για το Συμβούλιο. Είναι ευρύτερο το πλαίσιο του Συμβουλίου εντός του οποίου μπορεί να κρίνει. Κοιτάει περισσότερους παράγοντες. Είναι δεσμευτική η κρίση του και είναι ευρύτερη θεώρηση. Προφανώς δεν υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις. Αλλά είναι ευρύτερη θεώρηση. Κίνδυνο για τέλεση νέων αδικημάτων και πίσω. Αυτός ακριβώς είναι ο κίνδυνος για τη δημόσια τάξη, για τη δημόσια ασφάλεια, η αποτροπή του κινδύνου. Τελέσεως νέων αδικημάτων. Να σας ευχαριστήσουμε για τη συνδρομή σας. Είναι θέμα που έτσι κι αλλιώς έχει ανοίξει. Κάναμε φροντιστήριο. Θα το βρούμε τώρα, μπροστά και εντάξει, με συγκεκριμένες περιπτώσεις. Κάτι μπορούμε να γράψουμε. Επίσης, εδώ και κάνουμε και εμείς ακόμα, ξέρετε. Επίσης να πω. Δεύτερη μέρα εφαρμογής του νέου συστήματος και ακόμα και εμείς τα μαθαίνουμε. Τα συγκρίνουμε. Ο νομοθέτης Γιώργο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να πει προσωπικά για τον Τάδε ή τον Δίνα. Αλλά μπορεί να βάλει κατηγορία δικημάτων. Προφανώς, αλλά για παράδειγμα, όταν κάποιος δεν έχει μεταμεληθεί, όταν κάποιος έχει τρομοκρατική δράση και λέει ότι αυτά που έχω κάνει δεν είναι εγκλήματα, αλλά ήταν πολιτική δράση και άλλα τέτοια, φαντάζομαι ότι ο νομοθέτης εκεί πρέπει να κάνει την πρόβλεψή του. Ίσως γι' αυτό λέει και ο υπουργός, γιατί εγώ δεν μπορώ να βρω άλλη εξήγηση, ότι βιαστήκαμε, διότι αφήνει τα πράγματα να κρυθούν από το συμβούλιο το αρμόδιο. Παρά τα αυτά, δεν αλλάζει την εικόνα τη μεγάλη. Ο νόμος του ανοίγει το δρόμο. Το αν το Συμβούλιο κρίνει στη μία περίπτωση όχι, στην άλλη ναι, είναι άλλη τάξη θέμα. Δεν αφορά το νομοθέτημα. Ο νόμος βέβαια αυτός είναι απόρρια μιας μακράς χρονικά επεξεργασίας και διαδικασίας
νομοπαρασκευαστή. Ναι, είναι παλαιότατη. Δεν θέλω να το καταγραφήσω, γιατί είναι επιφανών νομικών πόνημα. Αυτός που έχει τρέξει πίσω από αυτό το νομοσχέδιο και όλοι ξέρουμε τι εστί Χριστόφορος Αργυρόπουλος, έτσι, όσοι ακριβώς, έχουν ακριβώς ασχοληθεί με την νομική επιστήμη και τα δικαστήρια, αλλά ίσως κάποιες διατάξεις θα έπρεπε να τις ξαναδούμε. Διαφήμισης. Ο Κώστας Μητρόπουλος σήμερα στα νέα έχει πιάσει τους μικρούς, έτσι. Πού είμαστε, από παιδάκια, λέει το κοινάλ. Στην τελική ευθεία για τις κάλπες, δες αυτό του Μέρα 25. Λέει το κουκουέ. Είναι ευθεία, wow. Λοιπόν, όλοι διαγωνίζονται εκεί να βρουν μια καλύτερη θέση σε αυτή την κλίμακα, τη σκάλα, που είναι ουσιαστικά μια κλίμακα από δημοσκόπηση, έτσι. Για δημοσκόπηση θα μιλήσουμε, ναι, ούτως ή άλλως. Μάλλον σήμερα θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο. Όχι για τα νούμερα, αλλά για αυτά που γίνονται για να αλλάξουν τα νούμερα. Και είδαμε χθες, για παράδειγμα, για τις καμπάνιες. Δεν έχω καταλάβει καμία καμπάνια από αυτές που τρέχουν, που έχουμε σχολιάσει εδώ, να αλλάζει τίποτα. Έτσι, λίγο πολύ δημοσκοπήσεις. Ο Κώστας είναι Καραμαλής που έχει στον αυτόματο και πηγαίνουν. Που έχει βρεθεί στο επίκεντρο αυτές τις μέρες της προσοχής. Ναι. Όταν συζητούσε, ξέρω, με πολιτικούς συντάκτες, καλή ώρα σαν και εμάς, έλεγε: άμα σε πάρει από κάτω. Α, καλά. Έτσι. Λοιπόν, τώρα άμα σε πάρει από κάτω, βέβαια δεν τα απαρατάς, το παλεύεις, φεύγεις και από τις Βρυξέλλες με το πρωθυπουργικό αεροπλάνο. Φτάνεις στο Ηράκλειο Αυθημερών, έτσι. Και όπως θα ακούσατε τώρα εδώ από τον Λεωνίδα Καπερναράκο, κάνεις και ό,τι περισσότερο μπορείς, να μιλήσεις, να πας σε συνεντεύξεις, να τα προλάβεις όλα. Τα έχει όλα μαζέψει ο Λεωνίδας Καπερναράκος. Και να μετατρέψεις το αεροπλάνο σε ταξί, ε. Ναι. Γιατί είναι απευθείας πτήση. Δεν έχουμε τσάρτερ πει ποια δεν είναι έχει, νομίζω, από Ηράκλειο για Βρυξέλλες. Η διαφορά μεταξύ ενός αεροπλάνου της γραμμής και ενός πριβέ. Το ένα είναι ταξί, το άλλο είναι λεωφορείο. Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Θα σου πω όμως ότι είναι και φοβερό πράγμα να λες κάτι το πρωί και το βράδυ να αυτοαναιρείσαι, δηλαδή να αυτοακυρώνεσαι. Δεν γίνεται λοιπόν και για το debate να μιλήσουμε και για το αεροσκάφος, για τα πάντα έχει κάνει απίστευτα πίσω ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, τι θέλουμε να πούμε? Ότι καταρχήν έλεγε ότι στο debate δεν θα μπορώ να έρθω και μάλιστα χαριτολογώντας είχε πει ότι μέσω Skype θέλετε να βγω, είχε πει στους συντάκτες τότε. Να θυμίσουμε ότι η ημερομηνία στην οποία είχε οριστεί το debate ήταν χθεσινή, 1η Ιουλίου, επειδή όμως έκατσε η έκτακτη σύνοδος κορυφής, είπε ότι πιθανότατα είναι για τις 30 του μηνός. Η πρώτη αναβολή που συζητήθηκε ήταν για αυτό το λόγο, για την αδυναμία του Αλέξη Τσίπρα να βρίσκεται στο. Ακριβώς. Ήταν για τις 30 του μηνός, υπέθεσαν ότι θα κρατήσει και για την πρώτη, όπως και κράτησε, και είπαν ότι εγώ, ρε παιδιά, τι θα κάνω με Skype, θα βγω, ας πούμε, ή θα κατέβω από το αεροπλάνο. Ακριβώς. Τσάκησε λοιπόν η 1η Ιουλίου. Δεν μετά τσάκησε μόνο έτσι απλά. Έφταιγαν τα άλλα κόμματα που δεν βρήκαν άλλη ημερομηνία. Γύρισε λοιπόν μετά, αν θυμάστε, και είπε ότι εντάξει, ας το κάνουμε 1η Ιουλίου. Θα φύγω από τη Σύνοδο και θα έρθω. Ναι, και είχε ζητήσει να πάει στις 10 το βράδυ η άναρξη του debate, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, και χτες προφανώς και έφυγε, όπως είχε πει ότι μπορούσε να φύγει, αλλά αντί για Αθήνα πήγε Ηράκλειο. Και χτες λοιπόν, ενώ έπρεπε να μείνει στις Βρυξέλλες, γιατί είναι μια σημαντικές οι αποφάσεις που παίρνονται στην Βελγική πρωτεύουσα, πήρε απλά το αεροπλάνο και βρέθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης για μια προεκλογική ομιλία. Το αεροπλάνο, βέβαια, θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι κανονικά χρησιμοποιείται για κάποιες διεθνείς επαφές, για κάποιες κρατικές επαφές. Για αποστολές. Δεν γίνεται ταξί, λοιπόν. Πρωθυπουργικές με την τυπική έννοια του όρου, εν πάση περιπτώσει. Ναι, δεν πάνε όμως σε κάποιες κομματικές ομιλίες. Ναι, δηλαδή, δεν είναι γι' αυτό το αεροπλάνο το συγκεκριμένο. Και όταν μάλιστα λίγες μέρες πριν τις ευρωεκλογές βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει ότι δεν θα χρησιμοποιείται αυτό το αεροπλάνο να γίνονται περιττά έξοδα, μας κάνει και το αεροπλάνο της γραμμής. Λεωνίδα και Γιώργο, για μένα το ακόμα χειρότερο πάντως είναι ότι ο Πρωθυπουργός σε μια όντως κρίσιμη σύνοδο κορυφής άφησε εκεί την χώρα να εκπροσωπείται από έναν άλλον Πρωθυπουργό. Δεν λέω ότι δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν. Κάποια στιγμή, θυμάμαι καλά, σε σεισμούς που είχαν γίνει στην Ιταλία, είχαμε εκπροσωπήσει και εμείς τον Ιταλό Πρωθυπουργό, ναι, σε κάποια σύνοδο. Πάντως, ίσονος σημασίας. Αξίζει να επισημάνθει ότι καταρχήν
αυτό το μπλοκ της αριστεράς, προφανώς δεν υπάρχει πια στο μυαλό του Άλεξη Τσίπρα. Ναι. Έχει περάσει στο μπλοκ των σοσιαλιστών, σοσιαλδημοκρατών. Επί της ουσίας εξουσιοδοτεί, όπως λέει, ένα ξένο πρωθυπουργό. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Πέτρο Σάντσεθ. Σε δεύτερο πλάνο όμως, αν είπε ο Σάντσεθ, θα μπορούσε να πει στον Κώστα, θα μπορούσε να πει. Ναι, σε όχι, κάποιον λέω όμως το εξής. Ότι το λέει σε κάποιον στον οποίο έχει ασκήσει και δρυμύτατη κριτική στο παρελθόν. Έτσι. Τον αναγνωρίζει ως αντικαταστάτη σου και ως σύμμαχο και όλα αυτά. Τα άμα εγώ πω ότι δεν μου κάνει, δεν μπορώ να σου πω θα είσαι αντικαταστάτη μου, ήταν ανάποδο. Και δηλαδή θέλετε να σας δώσω λίγο μία, επειδή μίλησες για παρελθόν, Γιώργο, να δώσουμε λιγάκι και μία είδηση έτσι να ρίξουμε στο τραπέζι. Αν θυμόσαστε καλά, ο Πέδρο Σάντσες, δηλαδή περίπου μετά το δημοψήφισμα, έτσι ήταν μέσα Ιουλίου, ήθελε στο Ισπανικό Κοινοβούλιο το 2015 να κατηγορήσει τον Ραχώη για τις πολιτικές του. Και είπε χαρακτηριστικά ότι όπως είπε ψέματα ο Αλέξης Τσίπρας στους Έλληνες, έτσι έκανε και ο Ραχώη με τους Ισπανούς. Ναι. Αυτό έτσι, για να το υπενθυμίσουμε. Τα είπες όλα. Τα είπες όλα. Εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι. Έτσι. Και άφησε λοιπόν αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, στο πόδι του για αυτές τις αποφάσεις, οι οποίες κρίνουν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, τώρα, για πάμε τώρα και στη διακαναλική, γιατί να πω την αλήθεια, εγώ είχα καταλάβει ότι θα γινόταν μια άλλη διακαναλική, προφανώς θα γίνει μάλλον την Πέμπτη από ό,τι ακούω, αλλά αυτή αφορούσε τα λεγόμενα περιφερειακά κανάλια, έτσι. Ακριβώς, ήταν μια διακαναλική που ήταν αποτελείτο από 8 κανάλια και εκεί ο Πρωθυπουργός για άλλη μια φορά επανέλαβε το μότο το προεκλογικό ότι η κάλπη θα είναι άδεια το πρωί της 7ης Ιουλίου, θα τη γεμίσει ο ψηφοφόρος, φαίνεται με εκτιμά ότι θα γεμίσει με ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και από εκεί πέρα είπε χαρακτηριστικά ότι προσέξτε τι θα ψηφίσετε προς τον λαό, γιατί εάν δώσετε λευκή επιταγή, αν δεν δώσετε λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε και πάλι εκλογές και ουσιαστικά θα τιμωρήσει τον λαό ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μετά, αν πάλι δεν του δώσετε λευκή επιταγή, τότε θα είναι ανεξέλεγκτη. Μάλιστα. Να πάρουμε ας μια ακούσουμε ένα απόσπασμα. Λεωνίδα, σε ευχαριστούμε. Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι λειτουργούν και συμπεριφέρονται σαν να έχει προεξοφληθεί αυτή η αναμέτρηση. Και αυτό βγάζει πολύ μεγάλη αλαζονία. Ξεχυλίζει η αλαζονία και ζητάνε μάλιστα από τον ελληνικό λαό να πάρουν λευκή επιταγή. Δεν ζητάνε να κερδίσουν, ζητάνε λευκή επιταγή. Γιατί άραγε λευκή επιταγή? Και μάλιστα βγαίνουν και λένε ότι αν ο ελληνικός λαός δεν τους δώσει αυτή τη λευκή επιταγή, τότε θα τιμωρήσουν τον ελληνικό λαό. Θα τον τιμωρήσουν και θα τιμωρήσουν την ελληνική κοινωνία, πηγαίνοντας, λέει, σε επαναληπτική εκλογική αναμέτρηση μέσα στο 15 Αύγουστο. Γιατί? Για να πάρουν λευκή επιταγή και να γίνουν ακόμα πιο ανεξέλεγκτοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Βοήθα, Παναγία. Έχουμε ήδη στην παρέα για να σχολιάσουμε και αυτά που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας, τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Είναι ένας υποψήφιος που θα ήθελε να εκπροσωπεί τον νομό Σκύρου, αλλά δεν μπορεί να εκπροσωπεί τον νομό Σκύρου και εκπροσωπεί τον νομό Ευβοίας. Υποψήφιος λοιπόν στην Εύβοια. Ναι, ούτως ή άλλως η Σκύρος μας ανήκει στην Εύβοια, οπότε ναι. Από το μικρό μας το νησί πάμε στο μεγαλύτερο. Δεν κάνατε ποτέ κινήσεις αυτονόμησης? Όχι, αν και το σκεφτήκαμε πολλές φορές. Δεν υπάρχει ελληνικό νησί που να μην το έχει σκεφτεί. Σωστό. Σωστό. Θυμάμαι τώρα το κράτος Καλύμνου, ας πούμε. Ναι. Και άλλα τέτοια. Υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ, για πρώτη φορά υποψήφιος βουλευτής. Για πρώτη φορά, ναι. Καλή επιτυχία, να πούμε προκαταβολικά. Ας σταθούμε λίγο στο τελευταίο. Υπάρχει μία εικόνα τιμωρητικής ψήφου από την πλευρά της κοινωνίας, πολύ περισσότερο στην Εύβοια το καταγράφεται. Κοιτάξτε, στην Εύβοια όχι, μην πω ψέματα. Τουλάχιστον από τη δικιά μας την οπτική, στις περιοδίες που κάνουμε σε όλο το νομό, σε όλο το μήκος και πλάτος της Εύβοιας, η Εύβοια είναι και πολύ μακρύς νομός, ναι, και πολύ μεγάλος, βλέπουμε την κοινωνία να είναι κοντά. Ήταν πάντα δημοκρατικό βέβαια νησί η Εύβοια και τώρα στις πρόσφατες ευρωεκλογές δεν είχε μεγάλη διαφορά η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ. Η εκτίμησή μας είναι ότι η Εύβοια τουλάχιστον, γιατί από αυτήν έχω εικόνα, αλλά έχω την ίδια εικόνα που έχετε εσείς από τις δημοσκοπήσεις και από τα δημοσιεύματα, θα είναι κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύει στο ΣΥΡΙΖΑ και θα δώσει άλλη μια ευκαιρία στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι πρώτο κόμμα, εκτιμούμε.
Αυτό εισπράττουμε από τον κόσμο, αλλά μένει να το δούμε στην κάλπη. Υπάρχει όλο άλλη άλλος κινητοποίηση δηλαδή σε αυτές τις εκλογές σε σχέση με αυτή που υπήρξε στις ευρωεκλογές? Αυτό είναι σίγουρο. Που ήταν μπλε το νησί, έτσι. Αυτό είναι σίγουρο. Εκείνο το βράδυ της 26 Μαΐου ήταν μπλε. Ήταν, ναι, με 2,5% μπροστά η Νέα Δημοκρατία, αλλά σε σχέση με το συνολικό αποτέλεσμα ήταν πολύ μικρότερη διαφορά. Α, καλά, εντάξει. Αν ήταν πανελλαδικά 2,5% η διαφορά, δεν θα ήμασταν εδώ να συζητάμε για τις εκλογές. Επειδή είναι και λιγάκι δύσκολο τώρα, ούτε τη σπάλα του Αρνίου έχουμε μπροστά να τη διαβάσουμε, ούτε καμιά γυάλινη. Θέλω να μείνω σε κανένα δύο πραγματάκια τα οποία και λόγω εντοπιότητας για εσάς, δηλαδή Κυριανός, στην Εύβοια, τουρισμός, το καλοκαίρι κτλ. Και δήμαρχος έχει διατελέσει, έτσι, και ο Δήμαρχος Χατζηγιαννάκης του νησιού. Και από ό,τι καταλαβαίνω τώρα πάμε για προαγωγή. Λοιπόν, εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. τουλάχιστον δεν θα ισχύει τα παράπονα στο δήμαρχο. Λοιπόν, αυτό θα έχετε δίκιο. Θέλω να το βάλω σε μία βάση που κατά κάποιο τρόπο λόγω του τουρισμού θα μπορείτε να το διαβάσετε έτσι με μεγαλύτερη βαρύτητα από εμάς. Θα αφήσει κάποιος για παρέμβαση διακοπές του στη Σκύρο, εάν έχει κάτσει να πάρει τώρα άδεια, για να γυρίσει να ψηφίσει, ξέρω εγώ, στο Περιστέρι, στο Χαλάνδρε. Θα αφήσει την Αγία Άννα στην Εύβοια, που θα την έχει πέσει στην παραλία, θα είναι στο κάμπινγκ εκεί πέρα και θα ταινίζει τη θάλασσα και θα πει πω πάει ψηφίσω, ξέρω εγώ, ας πούμε, Χατζηγιαννάκη. Έχετε δίκιο, αυτό είναι ένα από τα ζητήματα της προεκλογικής αυτής περίοδου και των εκλογών αυτών, γιατί πραγματικά ο μεγάλος αντίπαλος θεωρώ όλων των κομμάτων, αλλά κυρίως της πολιτικής κοινής, είναι η αποχή, που ήταν πολύ μεγάλη ούτως ή άλλως στις ευρωεκλογές. Εκτιμώ ότι λόγω της σπουδαιότητας, αλλά κυρίως λόγω του χρονικού σημείου των εκλογών, επειδή οι Έλληνες συνηθίζουμε και παίρνουμε η περισσότερη άδεια τον Αύγουστο, και από μέσα Ιουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου. Το βάλε με παραστατικό τρόπο ο Γιώργος και έχει ένα δίκιο και αναρωτιέμαι, έχετε τσεκάρει, αφού έχετε το μοντέλο και το νησί σας, τη Σκύρο μπροστά, έχετε τσεκάρει αν έχετε ακυρώσεις, τι κόσμος, τι πληρότητα θα έχουν. Όχι, ακυρώσεις στη Σκύρο δεν έχουμε. Τι πληρότητα θα έχει, γιατί φαντάζομαι ότι η πληρότητα είναι από κόσμο που θα φτάσει στη Σκύρο. Δεν... Έχουμε ήδη αρκετά, τουλάχιστον ξεκίνησε πολύ καλά ο Ιούνιος, από μέσα Ιούνιου, για τα δεδομένα της Σκύρου μιλάμε, τα οποία κάθε χρόνο κερδίζουν ένα μικρό κομματάκι στην τουριστική σεζόν. Άρα έχει, δεν έχετε ακυρώσεις, και... κάποιοι άνθρωποι που είχαν κανονίσει να είναι 7 Ιουλίου στη Σκύρο δεν θα ψηφίσουν. Είναι πολύ πιθανό, είναι πολύ πιθανό. Στις 7 Ιουλίου δεν έχω ακριβή εικόνα από τους ξενοδόχους, προφανώς, γιατί αναγκάζομαι και γυρνάω όλη την Εύβοια εν ώψη των εκλογών, αλλά μέχρι τώρα η εικόνα, γιατί την προηγούμενη Πέμπτη πήγα στο νησί, ήταν πολύ ικανοποιητική για τα δεδομένα της εποχής. Ήταν τέλος Ιουνίου. Άρα το συμπέρασμα, και νομίζω ότι είναι εύλογο και με την διευκρινιστική εδώ ερώτηση που κάνει ο Διονύσης, ακόμα πιο εμφανές έγινε, ότι ο κόσμος ο οποίος έχει προγραμματίσει τις διακοπές του, γιατί τώρα πήρε άδεια, μάλλον είναι πολύ χλωμό. Έτσι, απίθανο το ενδεχόμενο να αφήσει διακοπές να πάει κάπου αλλού. Και σας έχω και μια δεύτερη που είναι στο ίδιο πνεύμα. Ο Έλληνας βέβαια δεν είναι τόσο προγραμματικός και ούτε τις προγραμματίζει τόσο εύκολα τις διακοπές. Τις αφήνει και για τελευταία στιγμή. Ναι. Ένας φίλος σήμερα το πρωί στη Χαλκίδα μου έλεγε ότι φεύγει σήμερα το μεσημέρι να πάει Σκιάθο με το σκάφος του Σκόπελο και Αλόνισο και θα γυρίσει το Σάββατο για να ψηφίσει την Κυριακή. Δεν το ρωτήσω να ψηφίσει. Όχι, όχι, έχει ένα πολύ ωραίο κατάστημα στην αρχή της Αβάντων, το χρυσό. Ναι. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Πολλοί από τους ανθρώπους που πιθανότατα να ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω, ας πούμε, για παράδειγμα, να μιλήσω συγκεκριμένα για το ΚΚΕ, στον επισκεπτισμό και στον τουρισμό, έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα θα αφήσουν τη δουλειά τους, θα πάρουν άδεια κατά καλό καιρό και θα φύγουν, ξέρω, από τα Χανιά, τη δικιά μου την πατρίδα, από τη Σκύρο τη δικιά σας ή από τον Άπλιο, για να πάνε να ψηφίσουν. Από πού θα πάρουν άδεια? Θα το δείτε και αντίστροφα όμως, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν ήρθαν στην επαρχία, γιατί έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που μένουν στην Αθήνα και ψηφίζουν στην επαρχία. Δεν ψηφίζουν και τα 5 εκατομμύρια των διαμενόντων στην Αθήνα ή στο Λεκανοπέδιο. Δεν πήγαν και θα πάνε τώρα. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Οπότε νομίζω και ελπίζω να είμαι και ειλικρινής ότι η συμμετοχή θα είναι μεγαλύτερη από την. Η αποχή εσάς θα χτυπήσει περισσότερο ή τη Νέα Δημοκρατία? Η αποχή θεωρώ το ΣΥΡΙΖΑ. Και εμείς γι' αυτό το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί και γι' αυτό λέω και στις νεαρές ηλικίες είδαμε να έχετε μεγαλύτερη αντιπροσώπευση σε σχέση με τα ποσοστά σας. Οπότε λογικά πιτσιρικαρία τώρα, έχει τελειώσει εξετάσεις, εγγραφές Σεπτέμβριο κλπ. Αντεγιά. Εκεί ελπίζουμε στην πιτσιρικαρία ότι τώρα τελείωσε τις εξετάσεις, τελείωσε τις εξεταστικές και ότι θα έρθουν για να δοκιμάσουν και να αποφασίσουν για το δικό τους το μέλλον, γιατί το δικό τους κυρίως μέλλον αφορά η συγκεκριμένη εκλογική. Η καμπάνια λοιπόν, κύριε Χατζηγιαννάκη, και θέλω την άποψή σας, έστω και αν κρίνεται μια καμπάνια του κόμματός σας, που γίνεται αυτές τις εβδομάδες τελευταίες,
στέλνει κόσμο στις κάλπες, κινητοποιεί. Λέμε για διάφορες αναδιπλώσεις, είπε και πριν ο Λεωνίδας Καπερναράκος στο ρεπορτάζ, ας πούμε, τη χαρακτηριστική με το θέμα του debate. Έτσι, ότι μπορούμε να την κάνουμε την 1η Ιουλίου την αναμέτρηση. Κοίτα, σήμερα, μετά, σήμερα, δεν μπορούμε. Σήμερα, σήμερα το βράδυ, έχει Sky, ας πούμε. Το εμπάργκο στο Sky, τουλάχιστον από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, σπάει με τον τρόπο που σπάει. Όλα αυτά τι κλίμα θα δημιουργούν? Κοιτάξτε, όσον αφορά στο debate, είναι ξεκάθαρο ότι εδώ και αρκετές μέρες πράγματι έγινε αυτό που εσείς περισσότερο, οι δυο σας το θέσατε στη σωστή βάση, όπως πραγματικά έγινε. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε τελικά ότι προκειμένου να μην γίνει το debate, εγώ θα πάρω το αεροπλάνο, θα έρθω, θα είμαι στη διάθεση του ελληνικού λαού, γιατί είναι μεγάλο το διακύβευμα και πολύ σοβαρός ο λόγος που πρέπει να γίνει το debate. Εκεί εγώ θεωρώ ότι είδαμε παλινοδίες από τα υπόλοιπα κόμματα. Αποκαλύφθηκε κατά την προσωπική μου εκτίμηση ότι δεν ήθελα να γίνει debate, γιατί από τη στιγμή που είχαν συμφωνήσει στην αρχική ημερομηνία και παρά το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας έπρεπε να είναι στις Βρυξέλλες και ήταν στις Βρυξέλλες, είπε είμαι στη διάθεση του ελληνικού λαού για το debate. Νομίζω εκεί δεν οφείλεται στον Αλέξη Τσίπρα η ματέωση του debate, αλλά ήταν μια πολιτική απόφαση των αντιπάλων. Η ερώτηση δεν ήταν όμως αυτή. Ναι. Η ερώτηση ήταν αν αυτές οι παλιδρομήσεις που υπάρχουν, οι αλλαγές. Ξέρω εγώ, πάμε απόψε στο Sky ενώ υπάρχει εμπάργκο κλπ. Να δημιουργούν μια ατμόσφαιρα στον κόσμο ότι ξέρω, σας έχει πιάσει πανικός, βιάζεστε, υπάρχει μια νευρικότητα, γίνονται τακτικές κινήσεις τελευταία στιγμή. Να λειτουργούν το νοτικά και να στέλνουν κόσμο στην κάλπη. Εγώ βλέπω τουλάχιστον στις επαφές και δεν μπορώ να σας πω πραγματικά στην Αθήνα. Είναι η πρώτη φορά που βρέθηκα εδώ και πάρα πολλές μέρες για τη δική σας την εκπομπή και για πολύ λίγη ώρα. Μπορώ να σας πω το κλίμα στην Εύβοια. Αυτό που σας μεταφέρω είναι το κλίμα στην Εύβοια που ο κόσμος πιστεύει στον Αλέξη τον Τσίπρα και θέλει να τον ακούσει, θέλει να τον δει. Να σας πω και μάλιστα ένα παράπονο που άκουσα και σήμερα το πρωί, αλλά το έχω ακούσει πολύ συχνά, γιατί δεν ήρθε στην Εύβοια να μας μιλήσει, να τον δούμε και εμείς που τον στηρίζουμε τον θέλαμε εδώ πέρα. Δυστυχώς ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να είναι παντού. Ναι, και δεν προλαβαίνει. Και δεν προλαβαίνει να είναι. Εδώ δεν προλαβαίνουμε εμείς να είμαστε παντού που είμαστε υποψήφοι σε ένα νομό. Ούτε έχει χαλκίδα το πρόγραμμα το Πρωθυπουργικό. Όχι, δεν έχει. Δυστυχώς. Δυστυχώς για εμάς, γιατί θα παίρναμε μία όθηση παραπάνω και θα είχαμε και περισσότερες πιθανότητες να. Ελπίζω να σας δώσει η όθηση η ευχή του Διονύση και δικιά μου για καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Τι κάνουμε τώρα? Διαφημίσεις. Αυτά είναι. Ήρθε η ώρα του Κώστα Σκλαβενίτη, έτσι. Από δεν έχουμε πίσης, τίποτα να χάσουμε. Παρά μόνο τις εκλογές. Αυτά όλα αυτός, σε ένα αυτός, κρεβάτι ψυχιάτρου, παρακαλώ αυτός πολύ. Αυτός που είναι εξαπλωμένος είναι Αλέξης Τσίπρας, βεβαίως, έτσι. Νομίζω ότι του μοιάζει αρκετά για να τον καταλάβουμε όλοι. Αυτά από τις γελιογραφίες που πολλές φορές λένε με το δικό τους χαριτωμένο τρόπο μεγάλες και πικρές αλήθειες. Τώρα έχει έρθει να πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα, πάντα με τη βοήθεια της Τζορτζίνας Μαλιάρος. Λοιπόν, εδώ είμαι και πάλι να δούμε μαζί χαρά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για σήμερα, ξεκινώντας φυσικά από τα νέα. Ανοίγει η ψαλίδα, μεγαλώνει ο πανικός. Και δείχνει εκεί λίγο σκυθροπό τον Αλέξη Τσίπρα. Τι δείχνουν τα τελευταία μυστικά γκάλοπ. Πάμε και στο Έθνος. Λοιπόν, μετά το Λύκειο τι? Ερωτηματικό. Οδηγός για τις επιλογές πέρα από τα πανεπιστήμια. Πάρα πολύ ωραίο αυτό και ενδιαφέρον. Ναι, ρωτά μας και εμάς. Ζούμε με τις αγωνίες των μπαμπάδων. Σωστά. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, όπου εδώ έχει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και λέει «Και τώρα τι λέτε κύριε Μητσοτάκη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήθελε πάση θυσία λύση για το Μακεδονικό το 2005». Είναι, για να πούμε για τον κόσμο να καταλάβει, είναι η συνέχεια του θέματος με την επιστολή Καραμαλή στο Μπούς. Οι έξι αποκαλυπτικές επιστολές. Οι επιστολές λοιπόν είναι αυτές που έχουν πάει στους αντίστοιχα ευρωπαίους παράγοντες και στον ΝΑΤΟ. Και τις οποίες, για να πούμε και το στραβού το δίκιο, δεν τις αγνοούσαμε, τις ξέραμε. Ήταν πρωτοσέλιδο θέμα εκείνη την περίοδο στα νέα, με λεπτομέρειες. Τα είχε σχολιάσει και η τότε κυβέρνηση, τα είχε σχολιάσει την πορεία στη Βουλή και ο Κώστας Καραμαλής. Τώρα είναι σαν να ανακαλύψαμε λίγο την Αμερική όλα αυτά. Κοίτα, βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο 1. Το δεύτερο, και εγώ θέλω να το πω σχόλιο τώρα που έχουμε την ευκαιρία. Συγγνώμη, Τζορτζίνα. Βεβαίως, σας ακούμε. Το ένα πράγμα είναι ότι προφανώς το ότι ο Καραμαλής αποφάσισε να μιλήσει. Ενόχλησε. Ενεργοποίησε πολιτικά τα ανακλαστικά που ήταν
για πάρα πολύ καιρό σε καταστολή. Πάντοτε. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει επιτεθεί στον Κώστα Καραμαλή. Ακόμα και, ακόμα και όταν μιλάγαμε για τον καραμαλισμό ναι. ή για τα ελλείμματα κτλ., έβλεπε ότι υπήρχε μια τουλάχιστον ήπια αντιμετώπιση, μην πω τίποτα χειρότερο. Το δεύτερο είναι αυθαίρετο βεβαίως, είναι συμπέρασμα δικό μου, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κοντά στην αλήθεια. Είναι ότι είναι μια επιδότηση προς τον Κυριάκο Βελόπουλο. Διότι θυμίζω. Αυτή η επίθεση στον Καραμαλή. Βεβαίως. Διότι θυμίζω ότι η Συμφωνία των Πρεσπών, όπως έχουν δείξει όλες οι αναλύσεις, έπαιξε μεγάλο ρόλο στο να κουρευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βόρεια Ελλάδα, όπου εκεί κέρδισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Δεν κέρδισε τόσο πολύ η Νέα Δημοκρατία, όσο ο Βελόπουλος. Συμπιέζεται δημοσκοπικά αρκετά. Τον οποίο βεβαίως τον βάλανε στο στόχαστρο τώρα και οι ιερείς, ναι. λόγω των επιστολών του Ιησού, και έχουμε ένα, πώς να πω, μια διελκυστίδα. Ο ένας τραβάει από εδώ, άλλο τραβάει από εκεί. Μπα και μπει ο Βελόπουλος και πάρει ένα χρήσιμο ποσοστό. Με αυτή την έννοια τον διαφημίζουν όλοι λοιπόν τον Κυριακό Βελόπουλο. Εγώ δεν είμαι πολύ βέβαιος. Δημοσκοπικά δείχνει πάντως. Στο κοινό του να ξέρεις και σου λέω για το, λέει το κοινό του. Είναι πιο χαμηλή από αυτή που έκανε σε ευρωεκλογές. Έχεις δίκιο. Λέω στο κοινό του το ότι η Εκκλησία μιλάει αρνητικά για αυτόν κάνει πάρα πολύ κακό. Ναι. Για το κοινό του συγκεκριμένα. Ναι. Σου κλέψαμε χρόνο. Όχι, ζωή, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η θέση σου. Μα έδωσε χρόνο. Την άκουγα με προσοχή. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Να δούμε εδώ το πρώτο θέμα, το μεγάλο θέμα. Τσίπρα σε απόγνωση. Μεγαλώνει διαφορά στα γκάλοπ 5 ημέρες πριν από τις κάλπες. Κατάρρευση βλέπουν τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να προχωρήσουμε και στην εστία. Ανθυμώνω Πέδρο που σας έλεγε ψεύτη. Πρωτοφανής απόφαση Τσίπρα, ο Σάντσεθ στη θέση του. Αυτό είναι το θέμα της εστίας σήμερα, το πρώτο θέμα. Πάμε παρακάτω, να προχωρήσουμε στην Δημοκρατία. Άφησε τη Σύνοδο να πάει για ρακές, Γιώργο. Και ξέρεις τι λέμε στην Κρήτη. Άμα δεν περνάμε τις ρακές, είναι σοβαρό. Δεν ξέρω, θα περάσει με τις ρακές, θα δείξει αυτό σε λίγες μέρες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε στην Εσπρέσο. Και στο πρώτο θέμα, το μεγάλο θέμα της εφημερίδας Εσπρέσο, αμόκ από έρωτα τρελό, η 19χρονη Μαρία δεν ήθελε να τον παντρευτεί και εκείνος άρχισε να την πετσοκόβει. Αυτά στην Εσπρέσο. Πάμε και στον Εθνικό Κήρυξ. Νίκη της Νέας Δημοκρατίας βλέπουν τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, λέει ο Εθνικός Κήρυκας. Πάμε και στην Καθημερινή. Εξιτήριο για την ηγεσία της 17 Νοέμβρη. Ωραίος τίτλος. Ωραίος τίτλος αυτός, εξιτήρια για την ηγεσία. Είναι φυσικά το θέμα αυτό που το συζητάμε και σήμερα. Χθες έγινε η αποκάλυψη εδώ στο One. Και είπαμε και αρκετά και με τον Βασίλη τον Λαμπρόπουλο. Τα είδατε αυτά πριν από λίγο. Έχει συνέχεια το πράγμα. Βέβαια. Πάμε και παρακάτω. Θέλετε να προχωρήσουμε. Θέλετε. Στην Αυγή, ακριβώς. Λοιπόν, εγώ το πάω μαζί με τον Μπάρκο, να υπάρχει έτσι ένα... Λοιπόν, δεν γυρίζουμε πίσω, λέει η Αυγή, κρίσιμη για τα εργασιακά η κάλπη της ερχόμενης Κυριακής. Εντάξει, αυτό, νομίζω σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Είναι πολύ σημαντικό να πάμε όλοι στις κάλπες. Δεν ξέρω, εσείς θα πάτε. Εμείς, εγώ άμα πάθω με κρατήσω, μου βάλει η φορευτική επιτροπή. Είχαν βάλει τον Αντετοκούμπο. Εντάξει, παιδιά, το ξέρω. Εντάξει, βάλαν το δεύτερο καλύτερο μπασκετμπολίστα στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Αν είχες ένα βραβείο MVP, θα την γλίτωνες και εσύ. Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη. Τώρα, ΚΚΕ, να μην χαθεί καμία ψήφος για την ελπίδα, την αλήθεια, τη δύναμη του λαού. Και πάμε και στο λόγο. Αδιέξοδος στις Βρυξέλλες. Είναι αυτό το θέμα που συζητάμε. Να πούμε ότι σε λίγο θα δούμε και εμείς τι γίνεται στις Βρυξέλλες με τη βοήθεια της Αναστασίας Μπαλέστροβα. Ναι, βέβαια, είναι σε εξέλιξη αυτό το θέμα. Να κλείσουμε με την αυτεμπορική. Κόδωνας κινδύνου για την οικονομία. Η Τράπεζα της Ελλάδος θέτει θέμα περισσότερων επενδύσεων και επιτάχυνσης μεταρρυθμίσεων, λέει η αυτεμπορική, και κλείνουμε με αυτήν την εφημερίδα. Γράσια, σινιόρα Τζορτζίνα. Τζορτζίνα, ευχαριστούμε. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, υποψήφιο βουλευτή στην πρώτη Πειραιά εδώ με τη Νέα Δημοκρατία. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή επιτυχία από καταπολικά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Θα κάνουμε σχόλια πώς πρέπει να πάμε πρώτα στη σύνδεση. Νομίζω να δούμε λίγο τι γίνεται, γιατί και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει τα θέματά του, κύριε Κατσαφάδο. Καλώς την Αναστασία.
Καλησπέρα. Αναστασία. Καλό μεσημέρι. Ο Πέντρο Σάντσεθ θα έχει πάρει τη θέση του, έτσι. Προασπίζει τα ελληνικά συμφέροντα και δίνει μάχες για χάρη μας. Ναι, και είναι υπέρ της υποψηφιότητας του Φρανς Τίμερμανς, που είναι και η βασική υποψηφιότητα των Ευρωπαίων Σοσιαλδημοκρατών. Να πούμε τώρα ότι η συνάντηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Ξεκίνησε με 2 ώρες καθυστέρηση. Έπρεπε να ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι. Ξεκίνησε περίπου στις 2, αφού προηγήθηκαν κατηδίαν συναντήσεις του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ντόναλντ Τούσκ, με Ευρωπαίους ηγέτες. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες από ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, παίζει πάρα πολύ δυνατά η υποψηφιότητα της Γερμανίδας Υπουργού Άμυνας για την θέση της Προέδρου της Κομισιόν, της Ούρσουλα Βαν ντερ Λέιεν. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Πολίτικο, έχει προηγηθεί η συμφωνία μεταξύ της Γερμανίας, με την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Τσεχία και τη Σλοβακία υπέρ της υποψηφιότητάς της. Γενικά, να πούμε ότι οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης μάλλον είναι ενάντια στην υποψηφιότητα του Φρανς Τίμερμανς. Επίσης, τις τελευταίες ώρες ακούστηκε πάρα πολύ, την τελευταία ώρα, και το όνομα μιας άλλης γυναίκας, της Κρυσταλίνα Γεωργιέβα, είναι Βουλγάρα. Αυτή τη στιγμή δεν ήταν στην προηγούμενη Κομισιόν, υπήρξε όμως παλιότερα μέλος της. Είναι αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Όμως οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει πολύ ισχυρή τάση, συγκεκριμένα λένε, υπέρ της υποψηφιότητας της Γερμανίδας Υπουργού Άμυνας. Είναι νέα είσοδος αυτή, έτσι. Δεν είχε παίξει το όνομά της προηγούμενες μέρες. Η Γεωργιέβα είχε ακουστεί. Έτσι είναι, και είναι και οι δύο γυναίκες, έτσι. Ακόμα και ο Εμμανουέλ Μακρόν, όπως και άλλοι ηγέτες, είχαν εκφράσει την προτίμησή τους έτσι ώστε μια γυναίκα να αναλάβει τη θέση της Προέδρου της Κομισιόν. Γι' αυτό και λέγαμε ότι υπήρχε και το σενάριο της Άγγελα Μέρκελ. Έτσι. Ναι, η οποία όμως πολύ νωρίς νομίζω ότι το απέρριψε. Έχεις δίκιο, αλλά επειδή το αδιέξοδο ήταν προφανές, δηλαδή δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, χθες θέλω να θυμίσω ότι ο Τίμερμανς φαινόταν φαβορή. Ναι. Έτσι. Σήμερα μιλάμε για 2 κυρίες. Οι Ανατολικοευρωπαίοι, από ό,τι φαίνεται. Να δούμε αν τις κυρίες θα τις φάνε τώρα οι σοσιαλδημοκράτες. Ναι. Μένει να το δούμε. Μένει να το δούμε ακριβώς. Πάντως, να πούμε εδώ ότι χθες, σύμφωνα πάλι έτσι, με εκτιμήσεις αναλυτών, η Άγγελα Μέρκελ υπέστη τη μεγαλύτερη πολιτική της ήττα, τουλάχιστον των τελευταίων 14 ετών. Όπως λέγαμε και στην πολύ ωραία σύσκεψη που πραγματοποιούμε κάθε μέρα, να τα λέμε αυτά, ο κόσμος να ξέρει ότι εργαζόμαστε από νωρίς. Ήταν. Επί της ουσίας, κυρία μου, δεν κάνετε κουμάντο πια. Έτσι ακριβώς. Έκανε μία συμφωνία στην Οσάκα και μάλιστα είναι έτσι γνωστός πλέον ο Φρανς Τίμερμανς ως ο υποψήφιος της Οσάκα. Συνομίλησε εκεί στο περιθώριο της Συνόδου των G20 με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ολλανδίας. Συμφώνησαν όλοι να στηρίξουν τον Φρανς Τίμερμανς. Όμως συνάντησαν αντίσταση στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ακόμα και από μικρές χώρες όπως η Ιρλανδία, ας πούμε. Ακόμη και στο εσωτερικό των Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών υπήρξαν αντιδράσεις. Πάντως, όταν είσαι Γερμανός, Διονύση, και σου ρίχνει κάρτα ο Ιρλανδός, κάπως πρέπει να σου φαίνεται. Έτσι. Κάπως πρέπει να σου φαίνεται. Πάντως, Αναστασία και Γιώργο, να μας σχολιάσει μετά και ο κύριος Κατσαφάδος. Έχει πάει περίπατο όμως μέσα από όλα αυτά, πολύ περισσότερο να καταλήξουμε σε αυτές τις υποψηφιότητες που έχουν εμφανιστεί στο προσκήνιο πια. Όλη αυτή η φιλοσοφία της κάλπισης ευρωπαϊκής που θα αναδείκνει ή θα έδινε την κατεύθυνση για τις κορυφαίες θέσεις του ευρωπαϊκού οικοδόμου. Έτσι, τον πρόεδρο της Κομισιόν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ακόμη και η απόφαση της ΣΟΖΑΚΑ, γιατί πάνω σε αυτή τη βάση το έχει αποδεχτεί η Μέρκελ από ό,τι διάβασα, ότι με κάποιον τρόπο μπορούσε και με την επιλογή Τίμερμανς για την Κομισιόν και με την μετακίνηση στην Προεδρία του Ευρωκοινοβουλίου του Βέμπερ να ανταποκρίνεται, εν πάση περιπτώσει, αυτή η απόφαση στην απόφαση των πολιτών, έτσι. Ναι. Των Ευρωπαίων πολιτών που ψήφισαν πριν από κάποιες 2-3 εβδομάδες και έδωσαν μια κατεύθυνση. Ναι. Αναστασία, ό,τι καινούργιο έχουμε, σε περιμένουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς την είπες την άλλη, γιατί αυτή είναι η Ούρσουλα, η άλλη είναι. Βαρντελέν, κάπως. Η άλλη Καρολίνα, πώς την είπαμε. Γεωργίβα, όχι. Γεωργίβα δεν είναι Καρολίνα. Έχουμε ωραία ονόματα πάντως. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, με αφορμή το ρεπορτάζ σε σχέση με τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρατηρείτε το φαινόμενο, εκτός από το ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε τη λαϊκή ετοιμιγωρία, όπως πολύ σωστά είπατε. Φαίνεται ότι την παραγνωρίζουμε. Εκεί φαίνεται, άκρη. Αλλά υπάρχει και μια κουλτούρα συνεννόησης. Δηλαδή γίνεται και μια προσπάθεια, και αυτό ίσως να αποτελέσει και ένα μήνυμα και για την Ελλάδα. Γιατί εμείς βιώσαμε αυτά τα 10 χρόνια του μνημονίου το βαθύτατο διχασμό. Ναι.
στο πολιτικό σύστημα, ο οποίος προσπάθησε το πολιτικό σύστημα, ένα κομμάτι του πολιτικού συστήματος, με πρωταγωνιστή τον Αλέξη, τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, να διχάσει και την κοινωνία. Μεταχειρίζοντας και προσπαθώντας να εγκυλοποιηθεί ακόμα και εθνικά θέματα, προκειμένου να μπορέσει να κερδίσει πολιτικά ή κομματικά το ένα ή το άλλο κόμμα στη χώρα. Πάντως για εσάς, κύριε Κατσαφάδη, αυτό... και εννοώ τη Νέα Δημοκρατία, γεννάτε ένα ερώτημα και μιλώ και για τον ψηφοφόρο σας. Mm-hmm. Κάναμε καλά που βάλαμε τα λεφτά μας στο καλάθι του Βέμπερ. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει μια ερώτηση, γιατί από ό,τι φαίνεται τρώει ο ίδιος πόρτα, για να μιλήσω σε απλή γλώσσα. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς μιλάμε με πρόσωπα και με πολιτικές και ο Βέμπερ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν υπέρ το να μειωθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί ότι ένα μεγάλο πρόβλημα, μαζί με τα άλλα, τα δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, μαζί, αν θέλετε, με τις ιδεολειψίες οι οποίες κυριάρχησαν στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης μέσω της ακραίας υπερφορολόγησης την οποία βιώσαν όλοι. Υπάρχει όμως και ένα δομικό άλλο πρόβλημα και αυτό έχει να κάνει με το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων στα οποία έχει δεσμεύσει η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα τη χώρα για τα επόμενα τρία χρόνια. Θεωρείτε ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όποιον και αν προκρίνει στη θέση του Βέμπερ, θα πάρει την ίδια θέση απέναντι μας? Θα το πολεμήσουμε και θα το προσπαθήσουμε. Εγώ δεν διαθέτω μαντικές ικανότητες για να μπορέσω να προεξοφλήσω. Επειδή είπατε για πολιτικές και πρόσωπα, νομίζω, γι' αυτό ρωτώ. Νομίζω όμως ότι και ο κύριος Βέμπερ ήταν ένας σκληρός πολιτικός. Αλλά κάτω από το διάλογο, κάτω από τη συζήτηση, αναδεικνύοντας του το πρόβλημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον είχε πείσει προς αυτή την κατεύθυνση. Και νομίζω ότι είναι κομβικό και σημαντικό. Στη σημερινή φάση που θα περάσει η Ελλάδα μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, να μπορεί να υπάρχει αυτός ο δημοσιονομικός χώρος που να έχει την δυνατότητα με τα ανάλογα εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε, τα αναπτυξιακά, να δώσει κίνητρο να πάρει μπροστά η οικονομία. Η και εικόνα τα... που υπάρχει πάντως είναι ότι αυτό ως αίτημα θα το βάλετε στο Ευρωπαϊκό Τραπέζι. Όχι, είναι από το 2020 πάντως. Είναι ξεκάθαρο, κοιτάξτε, θα το βάλουμε στο τραπέζι από την πρώτη στιγμή. Το πότε θα καταφέρουμε να το υλοποιήσουμε και αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε μειωμένα πρωτογενή πλεονάσματα από την επόμενη χρονιά ή από τη μεθεπόμενη χρονιά είναι ένα άλλο ζήτημα. Στο τραπέζι εμείς το έχουμε θέσει πάντως, από την αρχή. Επιτρέψτε μου να πω ότι το ένα χρόνο μειωμένα πλεονάσματα, το δύο χρόνια μειωμένα πλεονάσματα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Προφανώς. Γιατί εδώ μιλάμε για μερικά δισεκατομμύρια αφενός. Αφετέρου, θέλω να θυμίσω τα πλεονάσματα μέχρι πότε είναι. Γι' αυτό το βάζω. Το 3,5. Το 3,5 είναι μέχρι το 22. Είναι και το 22. Ναι. Αλλά άρα μιλάμε επί της ουσίας για ένα χρόνο. Προσέξτε να δείτε. Γι' αυτό εμείς τη συζήτηση την έχουμε ανοίξει από τώρα. Τη συζήτηση την έχουμε ανοίξει πριν γίνουμε κυβέρνηση. Τη συζήτηση την έχουμε ανοίξει με σκεπτικό και με γνώμονα ότι όταν θα γίνουμε κυβέρνηση θα είναι το πρώτο πράγμα το οποίο θα βάλουμε. Οπότε καταλαβαίνουμε, αναγνωρίζουμε την ανάγκη ότι για να μπορέσει να υπάρχει αυτή η αποφορολόγηση που είναι απαραίτητη για τη χώρα, για να μπορέσει να λειτουργήσει η οικονομία και να μπορέσει να υπάρξει ένα επενδυτικό κίνητρο για τη χώρα, θα πρέπει να υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος. Αυτός με 3,5% πλεονάσματα δεν είναι εύκολο. Να έρθουμε λίγο στο θέμα που έχει προκύψει από την Κυριακή και δόθε και θυμίζει πράγματα του 2004, του 2005. Μιλάω για την ιστορία με τις πρέσπες. Πρέπει να πω ότι όλες οι αναλύσεις δείχνουν ότι στο ΣΥΡΙΖΑ η συγκεκριμένη συμφωνία, η συμφωνία των πρεσπών, έκανε πάρα πολύ κακό. Καταρχήν και την εκτίμησή σας, γιατί ξαναζεσταίνεται αυτό έκανε το φαγητό? Έκανε πάρα πολύ κακό η συμφωνία αυτή καθ' αυτή, που ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να διαστρεβλώσει την εθνική γραμμή. Γιατί όταν πήγαμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, μας είπε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι τηρεί την εθνική γραμμή. Η εθνική γραμμή βεβαίως μίλαγε για μια σύνθετη ονομασία με σαφή γεωγραφικό προδιορισμό, αλλά δεν μίλαγε ούτε για γλώσσα ούτε για εθνότητα. Δεν άφηνε ανοιχτή την κερκόπορτα του αλυτρωτισμού. Είναι κάτι το οποίο το υπέκρυψε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν μπόρεσε να το υποκρύψει απέναντι στον ελληνικό λαό. Και ξέρετε κάτι, νομίζω ότι έκανε ακόμα μεγαλύτερο κακό η βιασύνη. Ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε να περάσει αυτή τη συμφωνία και στην κοινωνία και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, το παζάρι και το αλυσβερίσι το οποίο έγινε με πρόσωπα για να μπορεί να διατηρηθεί αυτή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αλλά και η κατακλείδα του προβλήματος, νομίζω ότι είχε να κάνει με την συμπεριφορά του Πρωθυπουργού και του ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα απέναντι στις αντιδράσεις τις οποίες είχε η συμφωνία αυτή από την ελληνική κοινωνία. Νομίζω ότι θυμάστε το τι είχε πει. Εσάς σας κάνει κακό ότι θυμίζει. Επιτρέψτε με μου πιστικό ή λιγότερο πιστικό τρόπο να ολοκληρώσω. Ότι και εσείς ήσασταν υπέρ του καθενός. Να ολοκληρώσω. Αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω. Ο καθένας έχει την άποψή του γύρω από τα πράγματα. Αλλά το να είσαι τόσο περοκλητικός απέναντι στην άλλη άποψη, να μην τη σέβεσαι, ο πρωθυπουργός της ίδιας χώρας. Θυμάστε, όλοι το είδαμε στις οθόνες της τηλεόρασής μας, τις δηλώσεις τις οποίες έκανε σε διάφορους ομολόγους του στην Ευρώπη
ο Έλληνας Πρωθυπουργός όταν του είπαν ότι βλέπουμε ότι παρατηρούνται κάποιες αντιδράσεις αναφορικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Θυμάστε τι είπε. Μη δίνετε σημασία. Κάποιοι ακραίοι είναι, κάποιοι ακροδεξοί. Δεν μπορεί όλες αυτές οι εκατοντάδες. Είναι αυτοί που δεν καταλαβαίνουν, αν θυμάμαι καλά. Δεν μπορεί όλες αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών, οι οποίοι πήγαν να υπερασπιστούν την ιστορία της πατρίδας. Είχαν μια διαφορετική άποψη. Ειρηνικά πάντα. Ο πρωθυπουργός της χώρας να τους συμπεριφέρεται και να τους απαξιώνει με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι όλα αυτά μαζί οδήγησαν στο να είναι η Συμφωνία των Πρεσπών ένα μεγάλο λύστημα για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι και ένα μεγάλο θέμα για τη χώρα. Λοιπόν, Κυριακή γιορτή έχουμε. Το οποίο το κληρονομείο επόμενος και μένιος έχει ή μπορεί να γίνουν κινήσεις. Έχει, είναι ξεκάθαρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει ότι θα μεταχειριστεί κάθε εργαλείο και κάθε τρόπο να μπορέσει να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες πάνω σε αυτή τη συμφωνία. Το ένα κομμάτι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η είσοδος των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Εκεί έχει πει ότι διατηρούμε το βέτο. Το έχουμε μέσα στο συρτάρι μας, είναι μέσα στη φάρετρα μας. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΝΑΤΟ. Ζητώντας τι, δεν ανατροπή της συμφωνίας αυτής. Καλύτερη, αν θέλετε, καλύτερη όχι μόνο εφαρμογή, αλλά και αναπροσαρμογή κάποιων από τους όρους της συμφωνίας. Να σας θυμίσω ότι είναι εντελώς διάτερητο το ότι έχει να κάνει με τα εμπορικά προϊόντα. Δεν το λέω εγώ. Το λένε οι επιχειρηματίες, το λένε οι επιχειρηματίες και η παραγωγή στη Μακεδονία. Αλλά ξέρετε κάτι. Βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει για κάποιες επιστολές οι οποίες. Υπήρχαν από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα τον Καραμαλή, το 2005, έτσι. Όπως πολύ σωστά είπατε, αυτές ήταν γνωστές. Γιατί είχαν δημοσιευτεί στις εφημερίδες εκείνης της εποχής. Στα από, νέα είχαν δημοσιευτεί και μάλιστα με καυστικά και σχόλια. Και ήταν γνωστές από εκεί και πέρα. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεχνάει ότι μεσολάβησε από το 2005 που υπήρχαν αυτές οι επιστολές μέχρι το να περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών, μεσολάβησε ένα βέτο. Το βέτο στο Βουκουρέστι. Οπότε και να έχεις γράψει στις επιστολές σου, εδώ υπάρχει κάτι το οποίο είναι γεγονός. Και γεγονός είναι ότι εκεί η χώρα μας πέτυχε μια μεγάλη διπλωματική νίκη. Λοιπόν, Κυριακή κοντή γιορτή και είδαμε στη διακαναλική που έδωσε χτες ο Αλέξης Τσίπρας να λέει ότι αν δεν πάρετε αυτοδυναμία θα τιμωρήσετε τον κόσμο. Θα μας πάτε σε εκλογές 15 Αύγουστο. Αυτό κοιτάξτε να δείτε. Οπότε θα πρέπει να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι χρειάζονται ισχυρές κυβερνήσεις για να είναι ακόμα πιο ισχυρή η Ελλάδα. Να ευχαριστήσουμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος προτρέπει τον ελληνικό λαό να μου δώσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία, ώστε να μην ταλαιπωρείται. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μιλήσει ότι ζητάει την αυτοδυναμία. Νομίζω ότι αυτά τα 10 χρόνια της κρίσης μας δείξανε ότι για να ξεπεραστεί ακόμα πιο γρήγορα η κρίση χρειάζονται ισχυρές κυβερνήσεις. Ισχυρές κυβερνήσεις που να πάρουν την αποκλειστική ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματός τους και να κριθούν στο τέλος της τετραετίας αν ήταν θετικό ή αρνητικό το αποτέλεσμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως έχει πει σε πάρα πολλές συνεντεύξεις και συζητήσεις του ότι δεν θέλουμε την αυτοδυναμία για να μοιράσουμε στο κομματικό μας κοινό τις καρέκλες της εξουσίας. Έχει πει ότι θα χρησιμοποιήσει και ανθρώπους από άλλους πολιτικούς χώρους. Έχει πει ότι θα χρησιμοποιήσει εξωκοινοβουλευτικούς. Έχει πει ότι θα χρησιμοποιήσει και βουλευτές. Δηλαδή θα είναι μια πολυσυνθετική κυβέρνηση, ναι, η οποία θα έχει άξιους και ικανούς ανθρώπους, οι οποίοι να μπορούν να ανταποκριθούν στην αποστολή την οποία έχουν για τη χώρα. Κύριε Κατσαφάδο, είστε και υποψήφιος εδώ στην πρώτη Πειραιά με τη Νέα Δημοκρατία προφανώς. Να ευχηθούμε καλή προσωπική επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε για την παρουσία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και μια που όπως είπες πριν από λίγο, επειδή δεν πάει αντί το κούμπο, πάω εγώ στην Εφορευτική Επιτροπή. Τώρα θα πασάρω εγώ. Διαφημίσεις. Είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ και τι έχουμε. Να χρησιμοποιήσουμε κανένα από αυτά τα γνωστά δημοσιογραφικά κλισέ, τα βρήκε ο κόσμος. Για ποιο από την καυτή πολιτική επικαιρότητα, ναι, τώρα θα πάμε στο διδάγυρο που θα χτυπήσει κόκκινα και άλλα τέτοια. Εντάξει, είναι θέμα που συζητείτε πάντως. Ναι. Να πω για την αλήθεια, έχω την εντύπωση ότι πιο πολύ θα ενδιαφερθεί ο κόσμος για τις ζέστες τώρα, να σφίξουν κιόλα πολύ όπως δείχνουν, ναι, όλα. Οι περισσότεροι ίσως όχι, αλλά υπάρχουν ηλικιωμένοι που σε ειδική ανησυχία τη βλέπεις. Αυτό έχω ειλικρινή. Όχι. Α, ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι εκτός από τους ηλικιωμένους και οι χοντροί ζεσταίνονται πάρα πολύ. Σήμερα διάβαζα μάλιστα και διάφορα τρικάκια για να δροσιστείτε το βράδυ. Λέει, ναι, μέχρι να βάλετε τα σεντόνια σας στην κατάψυξη μέσα σε μία τσάντα. Να βάλετε παγάκια, πώς το λένε, παγωκίστρες και διάφορα τέτοια. Για να μπορείς να βάλεις πάνω σου ένα σεντόνι με πάγο από την κατάψυξη. Εγώ νομίζω ότι θα λιώσω. Ας έχει 45 βαθμούς έξω, δεν ξέρω, δεν θα το κάνω. Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Κατερίνας να σας πούμε και δύο πράγματα παραπάνω. Γιατί, Κατερίνα μου, καλώστε. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Αυτό είναι επιλογή του σκηνοθέτη. Ναι. Είμαι σίγουρος. Μπορείς να μιλήσεις για τον καύσωνα
και να πάρει φωτιά τηλεόραση. Καλώς την. Καιρός λοιπόν για θάλασσα και ηλιοθεραπεία, αφού ο τόπος βράζει στην κυριολεξία από τη ζέστη. Οι θερμές αέριες μάζες που έκαψαν την Ευρώπη ήρθαν τώρα και στην χώρα μας. Αναμένεται λοιπόν να έχουμε ένα πολύ θερμό τριήμερο από σήμερα μέχρι. Αυτό είναι, ξέρεις, το γνωστό στήλο ότι σε αυτή τη χώρα δεν παράγουμε τίποτα και τον καύσω να τον κάνουμε εισαγωγή, από ό,τι φαίνεται. Πραγματικά. Οι θερμοκρασίες θα χτυπήσουν κυριολεκτικά κόκκινο από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη. Κάθε μέρα η θερμοκρασία θα ανεβαίνει 2 βαθμούς τη μέρα. Δηλαδή σήμερα τα θερμόμετρα θα δείξουν 36 βαθμούς, αύριο Τετάρτη θα φτάσουν τους 38, ενώ την Πέμπτη θα έχουμε πραγματικά συνθήκες καύσωνα με τη θερμοκρασία να φτάνει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Ειδοποιώ από τώρα, για λόγους που καταλαβαίνετε όλοι, την εκπομπή την Πέμπτη θα την κάνει μόνος του ο Διονύσης. Εγώ δεν πρόκειται να έρθω να πεθάνω στον δρόμο. Θα δυναμώσουμε τα λιώνω, ειλικρινά. Αν είσαι και μοτοσυκλετιστής, πρέπει να πω ότι αυτές οι θερμοκρασίες πολύ εύκολα σε εξοντώνουν. Δηλαδή και το ζέστη κρύο, τα air condition, βγαίνεις και όπως 18-22 βαθμούς, πόσο έχουν ρυθμίσει, βγαίνεις στο 40, είναι τριλιποθυμίας, οπότε να έχει και ο κόσμος το νου του, έτσι. Εννοείται, γι' αυτό ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών μας υπενθυμίζει τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όλοι μας, όπως είναι η αποφυγή έκθεση στον ήλιο, η χρήση γυαλιών ηλίου, καπέλου, εννοείται και αντιλιακού, τα συχνά ντουζ, η λήψη πολλών δροσερών χυμών αλλά και νερού, καθώς και ότι οι μόνιμοι κάτοικοι που μένουν κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, που οι θερμοκρασίες εκεί είναι πολύ υψηλές, τις θερμές ώρες της ημέρας να παραμένουν καλύτερα στα σπίτια τους με κλειστά τα παράθυρα και να έχουν ανοιχτό κάποιον ανεμιστήρα ή air condition. Κατερίνα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν μας είπες βέβαια ότι η καλύτερη προληπτική μέθοδος είναι περνοάδεια. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το One Channel, για να μην αφήνουμε εντυπώσεις να αιωρούνται, έχει προηγμένη τεχνολογία και στα κλιματιστικά. Κατάλαβα, δεν την κλειτώνω με τίποτα την Πέμπτη, το έχω καταλάβει, το εισέπραξα. Βεβαίως, επειδή είπες για κλιματιστικά, πρέπει να σου πω ότι εδώ, εντάξει, ωραία, άνετοι είμαστε στο στούντιο και κάτω από τα φώτα, δόξα τω Θεώ, δεν μας βλέπω να υδρώνουμε. Απ' την άλλη, υπάρχουν νοσοκομεία με προβλήματα που δεν έχουν κλιματιστικά. Και εκεί ο χώρος έτσι κι αλλιώς είναι για ανθρώπους που έχουν προβλήματα και το πρόβλημα του καύσωνα μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Για να πάμε τώρα μέχρι την Αλεξάνδρα Αθανασίου. Καλώς την Αλεξάνδρα. Πού βρισκόμαστε? Καλησπέρα. Γενικό κρατικό. Είμαστε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, να σας πω, ότι είναι 34 βαθμοί Κελσίου. Αύριο αναμένεται να χτυπήσει 40. Το νοσοκομείο εδώ πέρα βράζει. Είναι από τα πολλά νοσοκομεία της Ελλάδας που βράζουν, καθώς αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα κλιματιστικά. Πριν από λίγο, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο Μιχάλης Γιαννάκος, κατήγγειλε στο One Channel ότι και εδώ στο νοσοκομείο της Νίκαιας, αλλά και σε πολλά νοσοκομεία της χώρας, χώροι αναμονής ασθενών, δωμάτια ασθενών, αλλά και χειρουργία, έχουν πρόβλημα με την ψύξη. Δεν έχουν κλιματιστικά, δεν λειτουργούν ή υπολειτουργούν. Μας είπε ότι το πρόβλημα αυτό δεν είναι καινούριο, το αντιμετωπίζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι ασθενείς βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση, μερικοί από αυτούς για να αντιμετωπίσουν τη ζέστη χρησιμοποιούν ανεμιστήρες. Μιλώντας με ασθενείς αλλά και συγγενείς ασθενών αλλά και με νοσηλευτικό προσωπικό από άλλα νοσοκομεία, μας είπαν ότι το πρόβλημα αυτό το αντιμετωπίζει και το ΚΑΤ και ο Ευαγγελισμός και το νοσοκομείο της Πάτρα. Και το νοσοκομείο της ΚΟ. Μάλιστα, ελπίζω με τα προβλήματα να αντιμετωπιστούμε με κάποιον τρόπο. Αλεξάνδρα, εάν υπάρξει κάτι βεβαίως νεότερο ή κάτι εξαιρετικό και έκτακτο, θα παρέμβεις. Λοιπόν, να ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αλεξάνδρα. Θέλω να πω ότι εδώ, από ό,τι φαίνεται, και το νοσοκομείο θέλει το δικό του γιατρό. Ο γιατρός μπορεί να είναι ψυχτικός, να είναι οτιδήποτε άλλο. Αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται ένα γιατρό, γιατί αλλιώς όλοι οι ασθενείς, όσο και να τρέχουν οι γιατροί, δεν θα τη βγάλουν με τα σαραντάρια που μας είπε πριν και η Κατερίνα Ινόντα, τα οποία περιμένουμε την Πέμπτη. Τώρα επιτρέψτε μας να αισθανθούμε με αυτό που λέμε πραγματική τιμή που μας κάνατε τη χαρά να έρθετε. Και για μένα. Καλώς ήρθατε. Η κυρία Πέπη Ριγοπούλου, για μας είναι πάντα ένα κορίτσι βέβαια. Καλώς κακώς έτσι έχετε, έχετε αποτυπωθεί στην εθνική μνήμη. Γιατί όλα τα κορίτσια μεγαλώνουν. Τα κορίτσια μόνο αυτή τη στιγμή, και αυτή τη στιγμή είναι συνταξιούχες και έχουν υποστεί μια φοβερή ταπείνωση από τα επιδόματα που έδωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε όλους τους συνταξιούχους, 2,5 εκατομμύρια αν θυμάμαι καλά, και τα ονόμασε 13η σύνταξη.
Είναι πολύ ταπεινωτικό να αυτό. Να πούμε ότι στην παρέα μας η κυρία Ριγοπούλου είναι ως ρεαλίστρια και ως ανυπάκοη, έτσι. Διότι είναι επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του Μέρα 25. Εντάξει, όχι μόνο. Αλλά σίγουρα πραγματικά θεωρώ ότι μπορεί κανείς να είναι ρεαλιστής και να είναι και ανυπάκος. Γιατί χωρίς ανυπακοή από το καθεστώς αυτό της χρεοδουλοπαρικίας, όπως ονομάζεται στο Μέρα, δεν θα μπορέσουμε να φύγουμε. Νιώθω επίσης ότι σαν καθηγήτρια νιώθω μια τεράστια ματέωση. Γιατί οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μου, που υπάρχουν και εδώ και δουλεύουν, και αυτοί είναι οι τυχεροί που δουλεύουν, κάνουν απίστευτες δουλειές. Παραδείγματος χάρη, παιδί με 2 ή 3 γλώσσες, δεν θυμάμαι, 2 μεταπτυχιακά, δουλεύει σε call center πουλώντας ηλεκτρικές συσκευές στους Γερμανούς. Και υπάρχουν και χειρότερα. Θέλω να πω δηλαδή αυτή τη στιγμή υφιστάμεθα μία ματέωση σαν λαός και μία ταπείνωση. Και αυτή η ματέωση και αυτή η ταπείνωση έχουν και πολιτισμικό πρόσημο. Δεν είναι μόνο πολιτικά τα θέματα. Γιατί αν θυμάστε, η πρώτη μεγάλη επίθεση εναντίον μας έγινε το Φεβρουάριο του 10, πρώτα από τον κύριο Παπακοσταντίνου και μετά από τον... από το Focus, το περιοδικό Focus, ναι, το γερμανικό, που μας είπε ό,τι μας είπε. Που μας είπε ότι φταίμε για τα πάντα, φταίμε για τη μάνα μας, τον πατέρα μας, ότι είμαστε απατεώνες μια ζωή. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα ανεχτούμε. Και ξέρετε κάτι, αυτές οι κατηγορίες μένουν σε ένα λαό σε βάθος χρόνου. Για να φύγει η λέξη Γκρέκ, που σήμαινε τον απατεώνα στα γαλλικά λεξικά, πέρασε πολύ, πολύ, πολύ χρόνος. Και αν πέρασε. Και αν. Γιατί είδατε ότι περάσαμε και μια αναμνηστική φάση, καλώς το θυμηθήκατε. Ξαφνικά το αρνητικό στερεότυπο για τον Έλληνα ήρθε και επικράτησε, ναι, πήγε πάνω από όλα τα άλλα. Ξεχάσαμε το 4, τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το Live Your Myth, όλα, ναι, εξαφανίστηκαν. Πράγμα το οποίο δεν ξέρω αν το έχουμε διδαχτεί και τόσο πολύ. Είπα κάτι ο Διονύσης περί του ρεαλισμού. Μετά το 15 μπορούμε να θεωρούμε ρεαλιστική την ανυπακοή. Γιατί ιτηθήκαμε. Και πώς την ερμηνεύετε εσείς, ως όρο αυτό το ρεαλιστική ανυπακοή? Θεωρώ ότι πρώτον δεν ξεκινάει κανείς ούτε να βρίζει τους αντιπάλους του, έξω και μέσα, ούτε όμως και να λέει ότι θα φύγω από το ευρώ. Είναι πάρα πολύ... Άρα, εδώ το διατάφτα. Άρα το διατάφτα είναι ότι εγώ μπαίνω μέσα σε μια διαδικασία... Η οποία διαδικασία αυτή θα σημαίνει ότι θα έχω σταθερές θέσεις και θα τις έχω αυτές τις θέσεις για το καλό του λαού μου και όχι για προσωπικό μου όφελος. Ας βάλουμε και την ανιδιοτέλεια. Αυτό, ξέρετε, πάντα είναι μια υπεραξία στην πολιτική. Και δεύτερον, ότι όταν τα πράγματα φτάσουν σε αδιέξοδο, θα έχω δίπλα μου ένα μέτωπο ισχυρό για να αρνηθώ αυτή την ταπείνωση η οποία με αναιρεί σε βάθος χρόνου. Η ερημοποίηση του τόπου, που λέει το Μέρα, είναι ένα γεγονός. Πώς παράγονται τόσες χιλιάδες άνθρωποι που λέγαμε ότι η Ελλάδα δεν έχει παραγωγή, το λέγατε κι εσείς πριν για όλα, ναι, αυτά. Για τον καύσωνα, ναι, χαριτολογώντας. Ναι, βέβαια, καλά κάνατε και το λέτε, γιατί το λέμε πολύ συχνά. Δεν έχει παραγωγή, δεν παράγει. Μα παρήγαγε πάρα πολλούς ανθρώπους που είχαν πτυχία, μεταπτυχιακά, παρήγαγε δηλαδή πνευματική, πώς να σας πω, καλλιέργεια. Καλλιέργεια σε πνευματικά ανθρώπους. Αυτό γιατί να το χάνουμε? Γιατί να φεύγουν οι γιατροί μας και να δουλεύουν έξω? Και μετά να είναι έτσι τα νοσοκομεία. Θα κλείσουμε την κουβέντα με ένα στίχο. Να, ό,τι θέλετε. Πρέπει να πω ότι δεν το είχα προετοιμάσει. Όταν σας είδα όμως να περνάτε εδώ, είπα ότι είστε ένα κορίτσι. Για μας είστε το κορίτσι του Πολυτεχνείου. Βρήκα ένα στίχο του Ντίνου Χριστιανόπουλου, θέλω να τον διαβάσω και να τον σχολιάσετε. Καημένα Μακρυγιάννη, να ξέρες γιατί το τσάκιζες στο χέρι σου. Το τσάκιζες για να χορεύουν σέικ τα κολόπεδα. Να σας πω κάτι. Καλό θα ήταν να μην τσακίζει ποτέ κανείς το χέρι του, να μην τσακίζει τίποτα. Όμως, αυτά γίνονται και θα ξαναγίνονται. Η ιστορία είναι μια ρευστή κατάσταση. Ποτέ δεν υπάρχει ο λόγος της ιστορίας να μας πει πού θα πάμε. Υπάρχει το τυχαίο, υπάρχει η εμπλοκή, υπάρχουμε εμείς οι άνθρωποι και αυτό που ζητάμε είναι το ανθρώπινο στην πολιτική μέσα.
κάτι τέτοιο. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και εσείς τώρα είστε στο επικρατείας και επικεφαλής, οπότε ο Σταυρός περισσεύει, προφανώς αφορά το Μέρα 25. Εάν το ποσοστό δίνει έδρα από το επικρατείας, κοιτάξτε, αν βγει το Μέρα και ας υπάρχει ένας τέτοιος λόγος μέσα στο Κοινοβούλιο, νομίζω θα κάνει καλά. Καλό σε όλους μας. Κάθε επιτυχία, κύριε Αργιοπούλη. Πραγματικά τιμή μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Ντορτζίνα. Εδώ είμαι να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά και στα site, να δούμε αυτή την ώρα ποιες είναι οι πρώτες ειδήσεις. Ξεκινώντας φυσικά από το in.gr. Πανικός Τσίπρα εν ώψη της νέας συντριβής. Βυθίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ανοίγει η ψαλίδα με Νέα Δημοκρατία. Να πάμε και στα νέα. Όπου πρώτο θέμα φυσικά είναι οι διαβουλεύσεις στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οριστικά την Τετάρτη η εκλογή του νέου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πάμε και στο Βήμα. Το τέλος των αφηγημάτων ΣΥΡΙΖΑ και οι σπασμωδικές προεκλογικές κινήσεις του. Στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές εκλογές στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζει σημάδια αποδιάρθρωσης, μας λέει το Βήμα. Να πάμε και στο 10.gr, εδώ λίγο να ενημερωθούμε για τα αθλητικά. Επιβεβαίωση για το 10, μιλάει με Στρέλνιεξ ο Παναθηναϊκός. Τι ονόματα είναι αυτά, βρε παιδιά, που παίρνει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή δεν είναι τώρα. Εντάξει, καλά το πήγες. Θα τον μάθω και αυτόν τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Πάντως επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ του 10.gr. Αυτή είναι η είδηση. Να πάμε και στο πρώτο θέμα. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για πρόεδρος της Κομισιόν, Λαγκάρντ για Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό το Ούρσουλα το πήγε νεράκι όμως. Τα γυναικεία ονόματα δεν με δυσκολεύουν. Τα ανδρικά είναι λίγο περίπλοκα, ειδικά αυτά που αφορούν ποδοσφαιριστές. Και πάμε παρακάτω στα παραπολιτικά.gr. Νέα Δημοκρατία, ως κυβέρνηση θα αποτρέψουμε την αποφυλάκηση αμετανόητων δολοφόνων, λέει εδώ το πρώτο θέμα των παραπολιτικών. Και πάμε και στο CNN Greece. Να δούμε εδώ το πρώτο θέμα. Η νέα προσπάθεια άρσης του αδιεξόδου και το μπλόκο στον Timmermans. Να προχωρήσουμε στο αεφημερίδα. Το site αυτό έχει ως πρώτο θέμα την σφαγή επωνύμων του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Θα μείνουν εκτός βουλής γνωστά ονόματα. Εάν σκεφτούμε ότι θα... Εάν παρελθευτούν οι δημοσκοπήσεις, θα πάμε στα 45, μισούς. 80 περίπου. Αυτό ισχύει. Και News 247, λοιπόν, να κλείσουμε και με τα site. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τώρα που το πήραμε, σύμμαχος της Μέρκελ για διάδοχος του Γιούνκερ, Λαγκάρντ για Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Τζορτζίνα Μαλλιαρόζη. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Στέλιο Μανουσάκη, υποψήφιο βουλευτή στην πρώτη Πειραιά Κίνημα Αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εσά. Καλή επιτυχία, εύχομαι και σε εσά την εκπομπή σα. Πώ το ακούτε αυτό για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αντί για Τίμερμαν, που ήταν μάλλον ο υποψήφιο που προέκυνε το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Φαντάζομαι ότι η συγκυρία των πραγμάτων εκεί, η πολιτική συγκυρία, μάλλον και η όλη διαδικασία που γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μας δίνει δυνατότητα να μιλήσουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να παρέμβουμε. Φαντάζομαι και η φυγή του Πρωθυπουργού χαλάει και το κλίμα εκεί πέρα. Δεν μπόρεσε με τις επαφές του να περάσει. Το ότι άφησε στο πόδι του εξουσιοδότηση ένα σοσιαλιστή, τον Πέτρο Σάνσεθ, πώς το βρήκατε? Φαντάζομαι και αυτό ακόμα το γεγονός είναι σύνηθες στην πορεία του Αλέξη του Τσίπρα. Είναι τόσο αντιφατική η πολιτική του. Από τη μια μεριά την Ευρώπη τη θεωρούσε ότι μας είχε καταστρέψει, από την άλλη μεριά. Στο δεύτερο βήμα του, το πολιτικό είπε ότι η Ευρώπη μας σώζει και αγαπητή κυρία Μέρκελ. Σε αυτό το στάδιο φεύγει. Μήπως σας έχει πάρει το σπίτι, φεύγει. Τους ψηφοφόρους, τώρα σας παίρνει. Αυτό είναι ένα δεύτερο κομμάτι. Και το ευρωπαϊκό είναι μια δεύτερη συζήτηση. Θα βεντιάσουμε, φαντάζομαι, θα μας δει την αντάρτητα. Αλλά νομίζω ότι το αντιφατικό της πολιτικής του το έχουμε δεχτεί όλα αυτά τα χρόνια. Κατά συνέπεια, μπορεί να έφυγε να έρθει στην Κρήτη για αλλακές, όπως γράφουν ο τύπος. Αλλά από την άλλη μεριά, μπορεί πιστεύοντας ότι. Μένοντας τόσα χρόνια στην αντιπολίτευση από εδώ και μπρος, έχει καιρό να βελτιώσει το κλίμα και την συμπεριφορά του απέναντι στην Ευρώπη. Που η Ευρώπη στήριξε την Ελλάδα και φαντάζομαι και περισσότερο τα κόμματα όλα της αντιπολίτευσης στήριξαν προκειμένου. Πάντως εδώ σας έχει πάρει μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων, το λέει εξάλλου και μόνος του. Δεν γίνεται το 3% των αριστερών, ξέρω εγώ, δεν αυγάτησε ξαφνικά. Ναι, αλλά τους έχει δανεικούς έτσι. Ιδανικούς ψηφοφόρους. Η αλήθεια είναι ότι όταν κυβερνά ένα κόμμα, όταν γίνεται κυβέρνηση ένα κόμμα, αποκτά. Πολλούς οπαδούς, γρήγορους οπαδούς, εύκολους οπαδούς και ανθρώπους που πολύ εύκολα
αλλάζουν το ιδεολογικό τους προφίλ προκειμένου να είναι κοντά σε μια κυβέρνηση. Ποιος θα ήταν ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσατε να επαναπατρίσετε εσείς αυτούς τους ψηφοφόρους? Γιατί ακόμα και στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε και τα δύο κόμματα, και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, να τσιμπάνε προς τα πάνω, αλλά η απόσταση μεταξύ τους θα παραμένει μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Θεωρώ ότι ο κόσμος διαλέγει την εύκολη λύση. Έχει κερδίσει αρκετός κόσμος, δηλαδή ένα κομμάτι μεγάλο της κοινωνίας μας. Κατάφερε να το εγκλωβίσει στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, και ενώ ας πούμε, το κομμάτι των δημοσίων υπαλλήλων και ένα κομμάτι των ελευθερών επαγγελματιών με το σύστημα το ασφαλιστικό που κατάφερε να τους κρατήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα μην πληρώνοντας ένφια ή μην έχοντας και μην βλέποντας τα επόμενα χρόνια θα μείνουν ανασφάλιστοι και δεν θα έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τα έξοδα αυτά και το σύστημα όλο έχει καταρρεύσει. Θεωρώ ότι αυτός ο κόσμος έχει μείνει μια φτωχοποιημένη κατάσταση και ένα επίπεδο ανθρώπων το οποίο βρήκε από κούμπι στο επίδομα ή οπουδήποτε αλλού. Είναι ένας μηχανισμός ο οποίος έμεινε κοντά σε αυτή την κυβέρνηση. Θεωρώ ότι αυτές οι εκλογές θα έχουν ένα μήνυμα όσον αφορά την λογική αυτή, τη λογική της κυβέρνησης, η οποία ήθελε να έχει ανθρώπους και να τους διατηρεί με ένα σύστημα οικονομικό. Το ιδεολογικό κομμάτι δεν υπάρχει πια στο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μανουσάκη, ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή με το Διονύση, ναι, με τους ποινικούς κώδικες. Επειδή έχετε μια διαδρομή στην νομική, έχετε διατελέσει και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά. Παρακολουθείτε το θέμα, το ξέρετε. Ανοίγει παράθυρο για αποφυλακίσεις έξω από τα όρια που μπορούμε να δεχτούμε ή να σκεφτούμε? Ακούστε, κύριε, το βασικό θέμα είναι σε αυτό ότι το νομοσχέδιο αυτό, ο νόμος αυτός έπρεπε να αλλάξει. Είναι 70 χρόνια. Έχουν γίνει 10 νομοπαρασκευαστικές. Έχει ξεκινήσει από τον έμνηστο του Μανολεδάκη και με πολύ σοβαρούς επιστήμονες και νομικούς πάνω σε αυτά τα θέματα και τελείωσε οριστικά σήμερα. Είναι ένας νόμος ο οποίος είχε την ανάγκη, είχε πολλές τροποποιήσεις, πολλά απ' έξω που μας ήρθανε. Κατά συνέπεια δεν είχε μια συνοχή. Έμενε λοιπόν αυτό ο νόμος να αλλάξει και άλλαξε τώρα. Το κακό με αυτό το νόμο, τη διαδικασία, είναι ότι ενώ συμφωνήσανε να γίνει, να βγει, να τελειώσει, να νομοθετηθεί, να ψηφιστεί πριν τις 15 Μαΐου, πριν προκηρυχθούν οι εκλογές, και ήταν έτοιμο να ψηφιστεί στις 15 Μαΐου, από ό,τι θυμάστε, εν τούτης προκηρύχθηκαν οι εκλογές και μπήκαμε σε μια διαδικασία και ψηφίστηκε μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, σε κάθε περίπτωση, και σαν νομοθέτημα έχασε και την ουσία του. Αν μιλήσουμε για την ίδια την ουσία του νόμου αυτού, θα δούμε ότι ο ποινικό νόμο, ο ποινικό κώδικα, η ποινική δικονομία, πέρα από την τιμωρητική του διαδικασία που μπορεί να έχει για τα αδικήματα τα οποία γίνονται, πρέπει να έχει και ένα άλλο χαρακτήρα. Να έχει ένα χαρακτήρα αποκαταστατικό. Να έχει ένα χαρακτήρα προληπτικό. Αυτό το κομμάτι, σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον, αυτό ο νόμο έρχεται να το λύσει. Λύνει προβλήματα χρόνια τα οποία είχαν δημιουργήσει προβλήματα και στην δικαιοσύνη και στη δικαιοσύνη. Στο επίμαχο. Τρομοκράτε από φυλακή. Το επίμαχο κομμάτι είναι το εξή. Δεν το ρίχνετε το νομοθέτημα στον Κιάδα. Βασικά καταργεί ένα βασικό νόμο, το 1608 του 50. Είναι ένα βασικό νόμο, ο οποίο όλα τα χρόνια αυτά σύρθηκε με από όλες τις κυβερνήσεις, σύρθηκαν όλοι όσοι είχαν τέλος πάντων εμπλοκή με οικονομικά αδικήματα, με απειλούμενη ποινή στα ισόβια. Έφαλε αυτό το κομμάτι, έφερε λοιπόν ότι δεν τιμωρείται με ισόβια όταν έχει. Στενεύει, έρχεται στον πυρήνα του δημοσίου και τον στενεύει λιγάκι ακόμα περισσότερο. Δηλαδή δεν θεωρεί νομικά πρόσωπα εκτός δημοσίου, ακόμα και να συμμετέχει το δημόσιο σε αυτά τα νομικά πρόσωπα με ένα ποσοστό, δεν το θεωρεί δημόσιο. Κατά συνέπεια εκεί η ποινή είναι μικρότερη. Είναι αυστηρότερο όσον αφορά τις τρομοκρατικές ορότητες, την εγκληματική οργάνωση, όσον αφορά τον ρατσισμό. Κλιμακώνεται όσον αφορά το βιασμό, έχει κλιμακωτές ποινές. Θεωρώ ότι είναι ένα νόμος ο οποίος έχει σωστή κατεύθυνση. Σαφώς υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Αλλά αυτά αδικούν το νομοθέτημα τη στιγμή που ήρθε και έγινε μέσα σε μια περίοδο που θα μπορούσε να πει κανείς είναι μια υπηρεσιακή κυβέρνηση και στην αλήθεια εκείνη. Κύριε Μανουσάκη, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Πρώτη πειρά, είπαμε έτσι, στο κίνημα αλλαγής. Πρώτη πειρά. Κάθε δύσκολη καλό. Πρώτη πειρά. Και με αυτά που είπατε, ξεκινήσατε και είπατε ότι εμάς μας έχει λίγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φύγει, ο κόσμος και το ΚΙΝΑΛ έχει μείνει. Το ΚΙΝΑΛ είναι ουσιαστική, είναι δημοκρατική παράταξη. Δεν μπορεί να γίνει παραπάνω συρρήκνωση του ΚΙΝΑΛ. Το ΚΙΝΑΛ αυτές τις εκλογές θα πάει πάρα πολύ καλά. Να είστε καλά. Θα είμαστε εδώ, θα τα λέμε. Να τέσσερις και σήμερα έχουν μείνει, θα επιβεβαιωθεί. Εγώ λοιπόν ήρθε η ώρα μου, έτσι να χαιρετήσω. Ήρθε η ώρα σου. Θα συνεχίσεις μόνο σου. Είδα την Ελένη Στεργίου και νομίζω ότι βιάζεσαι να με ξεφορτωθείς. Προφανώς κάτι καλό θες να πεις για την Ελένη, οπότε θα περιμένει ο κόσμος να καλή το δει σε λίγο. Έχει γούστο, όπως λέει ο Λαμπράκος, ο Ναζόπουλος. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα σχολιάζαμε το τρέμουλο της Αγγέλα Μέρκελ.
Συζητάγαμε για το τι έχει, τι δεν έχει και ίσως οι πιο προσεκτικοί από εσάς τους τηλεθεατές του ΑΝ να θυμάστε ότι είπαμε ότι είναι τόσο αυστηρό το πλαίσιο στη Γερμανία σε ό,τι αφορά το ιατρικό απόρριτο που κανένας δεν ήξερε αν η κυρία Μέρκελ ήταν καλά, λιγότερο καλά, αν είχε Πάρκινσον ή ουρολίμωξη όπως ακούσαμε εδώ σε αυτό το τραπέζι. Ξέρετε, το ιατρικό απόρριτο κάπου είναι ιερό. Εδώ όμως, όπως θα μας πει η Ελένη Στεργίου, είναι χύμα. Χαίρετε. Καλησπέρα σας. Όπως ακριβώς τα λες, Γιώργο, συμπληρώνοντας ότι δεν είναι μόνο το τρέμουλο που μπορεί να έχει η κυρία Μέρκελ για κάποια αίτια από τα οποία δεν τα ξέρουμε, είναι και αυτή εδώ η εικόνα. Είναι η εικόνα λοιπόν της ημέρας που συνοδεύεται και από χίλιες λέξεις, με το ρεπορτάζ που θα αναλύσουμε σε λίγο, όπου εδώ βλέπουμε δεδομένα προσωπικά ιατρικούς φακέλους, οι οποίοι είναι αυτά στους διαδρόμους των νοσοκομείων. Αυτά που βλέπουν οι τηλεθεατές μας, αυτά είναι τα απόρριτα προσωπικά μας δεδομένα. Ναι, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ καλά φυλαγμένα και πάρα πολύ απόρριτα. Και όπως καταλαβαίνεις, έχει πάει πάρα πολύ καλά και το project ψηφιοποίηση δεδομένων στο δημόσιο. Τώρα δεν ξέρω αν μοιάζουν για απόρριτα, με απορρίμματα μοιάζουν περισσότερο. Πάμε να τα συζητήσουμε, διότι υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ λοιπόν στα νέα. Ναι. Θα κάνεις. Πρέπει θα να πω δε ότι μου έκανες ένα ταξίδι τώρα στον χρόνο, παρακαλώ. Ναι. Θυμάμαι στα δικαστήρια των Αθηνών. Μάλιστα το θέμα το είχε βγάλει ο Αλέξανδρος Λικουρέζος μαζί με τον Αλέξανδρο Κατσαντώνη. Ναι. Ένα τέτοιο χυμαδιό σαν και αυτό που είδαμε, που σήμαινε ότι οι φάκελοι, δικαστικά, απόρριτα, πράγματα, θάματα, ήταν στο έρμο τότε των ποντικών και κυριολεκτικός και μεταφορικός. Τώρα αυτό εδώ δεν ξέρω σε ποιανού έρμεο είναι, πάντως ο κακός δημοσιογράφος ή το λαγωνικό, η κυρία Στεργίου, άμα θέλει να βρει τίποτα, εύκολο το έχει φαντάζομαι. Εδώ θα πάω, θα κάνω λοιπόν στους διαδρόμους, θα πάω στα νοσοκομεία και θα αρχίζω να βλέπω φακέλους και όχι μόνο αυτό. Πέρα από το ρεπορτάζ το οποίο μπορεί να έχει και να κρύβονται προσωπικά δεδομένα ασθενών ή και να τα εκμεταλλευτούν και κάποιοι, όπως είπες, πολύ εύστοχα για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Δεν πουλιώνται αυτά. Εγώ ρωτώ το εξής. Έχεις αλλεργία σε μία ουσία. Mm-hmm. Πας στο νοσοκομείο, είσαι ασθενής. Εκείνη την ώρα προφανώς δεν μπορείς να σκεφτείς και να πεις στον γιατρό, ο οποίος εκείνη την ώρα θα έρθει για να νοσηλευτείς. Ποια είναι αυτή λοιπόν η ουσία στην οποία έχεις αλλεργία? Κανονικά δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα κουμπί? Λέω. Τακ, τακ, τακ. Λέω. Έλα. Θα μπορούσε. Ελένη Digital Στεργίου. Λοιπόν, αυτά... Το οποίο να μας λέει πού είμαστε σε όλα τα νοσοκομεία. Γιατί μπορεί να μην έχεις νοσηλευτεί λοιπόν σε κάποιο από αυτά τα νοσοκομεία. Είναι εδώ η συνάδελφος η οποία αποκάλυψε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και μας έχει στη λεπτομέρειες. Μάρθα Καϊτανίδη από τα νέα. Δικιά σας φωτογραφία που ήταν? Η συγκεκριμένη όχι. Η συγκεκριμένη ήταν από πηγή μου. Υπήρχαν και δικές μου που προφανώς δεν είδαμε εδώ τώρα. Ναι, δικαίωμα. Σε πρώτο πληθυντικό. Έχω να πω βεβαίως ότι είναι πάρα πολύ εύκολο ο καθένας από εμάς να τραβήξει τις φωτογραφίες και ο Ευαγγελισμός είναι τώρα στο στόχαστρο, αλλά δεν είναι το μοναδικό νοσοκομείο και αυτό πρέπει να το πούμε. Μάλιστα, επειδή ο Ευαγγελισμός ακριβώς, όμως, Μάρθα, είναι το εμβληματικό μεγάλη νοσοκομείο της χώρας. Ακριβώς. Δηλαδή, οι μισοί Έλληνες μπορεί να έχουν περάσει από εκεί και φαντάζομαι ότι με την έννοια αυτή των μισών Ελλήνων τα ιατρικά απόρριτα μπορεί να υπάρχουν κάπου σε κάποια αποθήκη. Γιώργο, να το πούμε και με αριθμούς. Ναι, είναι 60.000 νοσηλείες κάθε χρόνο. Είναι τουλάχιστον 12.000 επεμβάσεις. Και φανταστείτε ότι κάθε ένας από αυτούς τους φακέλους έχει. Σε τι υπέβαση υποβλήθηκε ο ασθενής, ποια ήταν η ασθένεια του. Πράγμα το οποίο μπορεί να μην θέλεις να μάθει κάποιος. Προφανώς. Έτσι. Τι αγωγή έλαβε. Διαγνώσεις, αγωγή, ακριβώς. Διαγνώσεις από άλλες ειδικότητες που έπρεπε επίσης να συνεπικουρήσουν για την αγωγή του ασθενούς και την εξέλιξή του. Και όλοι αυτοί οι φάκελοι είναι εκεί. Πρέπει να πούμε βεβαίως ότι είναι φάκελοι έως και το 2010. Και θα σας εξηγήσω ακριβώς τι έχει γίνει. Με ρίμνησε ο Ευαγγελισμός, είναι γεγονός. Και υπήρχε ένας χώρος στην Παιανία όπου αρχίσαν να αρχιοθετούν τους φακέλους εκεί. Ξέρουμε και τον τρόπο όμως, αρχιοθέτησες. Γιατί είπε κάτι πολύ σωστό. Όχι, είπε κάτι πολύ σωστό. Ένα κουμπί. Ένα κουμπί, ναι. Αυτά μου θυμίζουν τα χρόνια που εγώ ήμουν πιτσιρικάς. Και για να βρεις κάτι στα αρχεία, έπρεπε, ας πούμε, να πας για παράδειγμα στο Ίδρυμα Μπότση, λέγω τώρα, δημοσιογραφική έρευνα, να φας 3 μέρες, 4, 5, όσο χρειαστεί, για να βρεις κάτι.
αρχείο σημαίνει κάτι στο οποίο μπορεί να ανατρέξει κάποιο. Θα σα πω κάτι που μάλιστα, απόλυτα. Συγγνώμη, είπε ότι αυτή η φάκελη είναι μέχρι το 2010. Ναι, υπάρχουν, ναι, από το 2010 μέχρι το 2019 υπάρχει ψηφιακά αρχείο. Προφανώ, τίποτα δεν είναι ψηφιακό. Ούτε. Δεν υπάρχει. Λέω, μήπως να βρω μια θετική. Μ' αρέσει θετική σκέψη όμω, μου αρέσει ειλικρινά. Είναι στην Παιανία, σε έναν χώρο στην Παιανία. Γίνεται μια άλλη προσπάθεια στην πλατεία Αμερική, όπου υπάρχει πάλι ένα κίνητο του Ευαγγελισμού. Εάν δεν απατώμε και στις πληροφορίες μου, είναι ένας πρώην παλιός κινηματογράφος. Προφανώς όμως χρειάζονται χρήματα για να αλλάξει ο χώρος και να γίνει αρχιοθέτηση και εκεί. Και φυσικά έχει ξεκινήσει μια κουβέντα που είναι βάσιμη, είναι όμως ηθική. Κάποιοι παλιοί φάκελοι δεκαετιών περασμένων να αποσυρθούν, να καταστραφούν, γιατί πια δεν υπάρχει πραγματικά ο χώρος. Και να πούμε για κάτι, γιατί έχει απόλυτο δίκιο ο συνάδελφος. Εάν ζητήσει κάποιος φάκελο, και εγώ έχω πραγματικό περιστατικό όπου ένας πολίτης υποβλήθηκε σε μια διαγνωστική εξέταση, πήρε ένα φάρμακο, ήταν αλλεργικός. Εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτηκε, δεν αναρωτήθηκε ποια ήταν αυτή η ουσία στην οποία αντέδρασε. Όταν λέμε αλλεργικός, εννοούμε ότι έπαθε αλλεργικό σοκ. Αν δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή γιατρός για να του κάνει ένεση, δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η κατάληξή του. Όταν μετά από χρόνια του είπαν να υποβληθεί σε νέα εξέταση και ήθελε να μάθει ποια είναι αυτή η ουσία. Ποτέ δεν βρήκε την απάντηση. Ναι, που δεν αφορούσε. Είναι προφανές ότι δεν μπορείς να βρεις το φάκελο. Είναι προφανές. Τώρα, για να πω την αλήθεια. Γιατί η αρχιοθέτηση δεν φαίνεται να είναι και πάρα πολύ σε τάξη εδώ, έτσι όπως την έχουμε δει. Δηλαδή, αλφαβητικά. Σε απόλυτη ταξία. σε απόλυτη ταξία. Πρέπει να πούμε δε ότι αυτές οι εικόνες προκύπτουν μετά από άλλες εικόνες που σε αυτό το ρεπορτάζ δεν κατάφερα να έχω. Mm-hmm. Γιατί έχει αρχίσει και έχει δοθεί μια εντολή να μην βγει αυτό το θέμα. Ίσα-ίσα προσπαθούν να το κρύψουν και γι' αυτό τα μεταφέρουν όλα σε έναν χώρο. Προφανώς είναι ντροπή. Mm-hmm. Προφανώς. Έχουν ξεχυλήσει όλα τα ιατρεία των γιατρών. Όλα τα γραφεία των γιατρών είναι ξεχυλισμένα από τέτοιους φακέλους επίσης, χωρίς να υπάρχει καμία τάξη ούτε εκεί, γιατί δεν μπορεί επί της ουσίας. Μάρθα, μισό λεπτό την κατανόησή σου. Υπάρχει μια έκτακτη είδηση. Τουλάχιστον προσωπικά την είχα πάρει από μου. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Παναγιώτη Φωτεινό. Θέλω να ακούσω ευχάριστα νέα από τον Άριο Πάγο. Γιώργο. Αθωώθηκε η καθαρίστρια η οποία είχε πλαστογραφήσει το απολυτήριο του δημοτικού της. Είχε πλαστογραφήσει την ημερομηνία εκδόσεως το της, απολυτήριο. Είχε πάει το 85, το 87, το 85. Όχι, όχι. Γιώργο, ναι, και αυτό, αλλά κυρίως είχε τελειώσει την 5η δημοτικού και το απολυτήριο έγραφε 6η δημοτικού. Ναι, και τη χρονιά, γιατί έπρεπε να είναι για να καταφέρει να γίνει μέλος του δημοσίου στο τμήμα καθαρισμού. Έτσι, να τα λέμε. Η υπόθεση έφτασε μέχρι τον Άριο Πάγο. Εκεί ο Άριος Πάγος έκρινε. Μάλλον αποδέχτηκε την επιχειρηματολογία της υπεράσπισης, καθώς στα δύο βασικά σημεία ήταν πως δεν διέπρατε η καθαρίστρια διαρκή έγκλημα. Συγγνώμη για την πραγματικά επί του πειστηρίου. Διαρκές έγκλημα. Ναι, δεν υπήρχε απάτη κατ' εξακολούθηση, αναφέρει συγκεκριμένα. Και δεν διέπρατε απάτη κάθε φορά που πήγαινε για να πληρωθεί. Οπότε με αυτά τα δύο επιχειρήματα. Ο Άριος Πάγος λοιπόν δικαιώνει την καθαρίστρια από τον Βόλο. Έτσι. Αυτή είναι η είδηση. Με δύο κουβέντες για να το καταλάβει και ο κόσμος, ο Άριος Πάγος δέχτηκε ότι εδώ είχαμε να κάνουμε με ένα εργαζόμενο που πρόσφερε εργασία, πληρωνόταν γι' αυτό, δεν εξαπάτησε παρά μόνο στο κομμάτι που αφορούσε τον τρόπο πρόσληψής του. Δεν έκλεβε λεφτά από το δημόσιο, τα παιδάκια μας καθάριζε στο σχολείο, θυμίζω. Λοιπόν, ευχαριστούμε Παναγιώτη. Λοιπόν, και μια που βγήκε η απόφαση είδηση, από τον Άριο Πάγο, εγώ θέλω να πω και δημόσια εδώ από το ΟΑΝΕ να ευχαριστώ και στον πρόεδρο ακόμα της Δημοκρατίας που ανέχθηκε και τις πολύ μεγάλες πιέσεις που όχι μόνο εγώ αλλά και πάρα πολλοί άλλοι δημοσιογράφοι ασκήσαμε, γιατί αυτό ήταν μια ολοφάνερη παραβίαση του περικοινού δικαίου αισθήματος που πρέπει να έχουμε ως λαός. Χίλια συγγνώμη, Μάρθα, για διακοπή, αλλά το χάρηκα. Το καταχαριστήθηκα. Και εγώ έχω να πω. Και εγώ το ίδιο αισθάνομαι. Τώρα, για να γυρίσουμε εδώ στα πόρυτα και στα απορρίμματα που λέγαμε για τα αρχεία. Αυτό το πράγμα παίζει να θεραπευτεί ή θα είναι έτσι άρρωστο σαν τα νοσοκομεία. Εδώ χρειάζεται μια αρχιοθέτηση, ένα ηλεκτρονικό ψηφιακό αρχείο με πολύ μεγάλο όγκο.
Πρέπει πάλι να είμαστε, να δώσουμε ένα συγχωροχάρτη στον Ευαγγελισμό και να πούμε ότι έχει ξεκινήσει αυτό το ψηφιακό σύστημα. Παρ' όλα αυτά, φανταστείτε ότι μια αξονική μια μαστογραφία ή μια μαγνητική τομογραφία, τέλος πάντων, χρειάζεται, είναι εικόνα υψηλής ανάλυσης. Άρα είναι πολύ δύσκολο αυτό να αποθηκευτεί, αυτός ο όγκος να αποθηκευτεί και να παραμείνει αποθηκευμένος για πάρα πολλά χρόνια. Άρα λοιπόν, μέχρι να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να φτιάξουμε ένα ψηφιακό αρχείο που θα μπορέσει να συνενώσει επίσης το ΕΣΥ. Όλα τα δημόσια νοσοκομεία για να μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους. Ακριβώς, δηλαδή. Ακριβώς. Γιατί μπορεί να ζω στην Αθήνα, αλλά μπορεί να ζω στη Θεσσαλονίκη. Άρα θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση. Ή υπάρχουν συζητήσεις για το ότι θα υπάρξουν συζητήσεις κάποια στιγμή στο μέλλον. Υπάρχει πρόθεση να γίνει ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς, αλλά είναι κάτι που προς το παρόν δεν έχει προχωρήσει στο βαθμό που θα θέλαμε. Και εδώ που τα λέμε, υπάρχει. Πολλά χρόνια γίνεται αυτός ο λόγος για ψηφιοποίηση στα νοσοκομεία, όπου ακόμα την παρακολουθούμε να εξελίσσεται με ρυθμούς χελώνας, τέλος πάντων. Κυρία Μάρθα Καϊτανίδη, να την ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνάδελφα, από τα νέα και για το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ και για την παρουσία. Θα έχουμε συνέχεια, από ό,τι κατάλαβα. Σας ευχαριστώ κι εγώ. Ελπίδα έχουμε να σε ξαναδούμε στο τραπέζι. Να είστε καλά. Εμείς τώρα πρέπει να σταματήσουμε, γιατί είναι η ώρα της Ελένης Στεργίου. Η κυρία Ελένη Στεργίου καλωσορίζει κάθε μέρα τον αγαπημένο της. Η ώρα λοιπόν για την αθλητική μας ενημέρωση. Μας. Και η αθλητική μας ενημέρωση σήμερα έχει μουντομπάσκετ για το 2019 που ξεκινά τον Αύγουστο. Έχουμε τον Νίκο Γκότση. Υποκλίνομαι. Καλώς τον Νίκο. Τα πάντα όλα, έτσι. Γεια σας, γεια σας. Ήταν φουλ διαβασμένη. Σήμερα δεν μπορεί να πεις τίποτα. Ναι. Και λοιπόν, μου πεις και άλλα. Μου είπε λοιπόν ότι θα είναι και οι τρεις Αντετοκούμπο σήμερα. Κλήθηκαν λοιπόν στην εθνική ομάδα. Και περίμενε, και ο Κώστας Κουφός. Σωστά, εκτός ο Κώστας Κουφός. Ναι, είναι εκτός ο Κώστας Κουφός. Οι τρεις Αντετοκούμπο, ο Γιάννης ο Θανάσης και ο Κώστας Αντετοκούμπο βρίσκονται στην προεπιλογή της εθνικής που ανακοίνωσε ο Θανάσης Κουρτόπουλος, ομοσπονδιακός τεχνικός. Σκέφτομαι τη μέρα που θα καλέσουν και τον Αλέξανδρο. Δεν είναι μακριά, είναι 18 χρόνο ο Αλέξανδρος ακόμα. Είναι 18 χρονών, αλλά λένε ότι είναι ο καλύτερος από όλους. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο ακραίο, αλλά Γιάννης, είναι πάρα πολύ καλός. Ο Γιάννης αυτό λέει, ότι είναι long like me, είναι έτσι μακρύ σαν και εμένα, και ότι πιθανότατα θα γίνει ακόμα καλύτερος. Θα δείξει, βέβαια. Και είναι ήδη καλύτερος σουτέρ από τον Γιάννη. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν, η εθνική κατεβαίνει στο μουντομπάσκετ της Κίνας με την ισχυρή της βιομηχανία, την μπασκετική. Πέραν τον Αντετοκούμπο, Νίκα Λάθης, Κώστας Λούκας, Γιώργος Πρίντεζης. Συνολικά 18 μπασκετμπολίστες βρίσκονται στην προεπιλογή. 12 θα πάνε στα τελικά. 6 θα πρέπει να κοπούν. Δύσκολο έργο για τον κύριο Θανάση Σκουρτόπουλο. Αλλά έτσι είναι το μπάσκετ, έτσι πηγαίνει το σύστημα. Θα πρέπει να πάμε τώρα όμως σε ένα άλλο θέμα. Έχουν βάλει πλάτη για να είμαστε στο μουντομπάσκετ παιδιά τα οποία παίξαν για την εθνική γνωρίζοντας ότι δεν θα πάνε στο μουντομπάσκετ. Και φαντάζομαι ότι και καταφέρουν τα αγόρια μας να γυρίσουν με κανένα μετάλλιο. Ένα από αυτά τα μετάλλια πρέπει να πάει και στα παιδιά που παίξανε μόνο για την Ελλάδα. Εντάξει, όχι για στην προεπιλογή. Για τη δόξα, έτσι. Στην προεπιλογή βρίσκεται, για παράδειγμα, Παναγιώτης Βασιλόπουλος, που είναι ο αρχηγός αυτής της ομάδας και η ψυχή αυτής της ομάδας. Είναι ο Γιαννούλης Λαριτζάκης. Παιδιά που πιθανότατα δεν θα βρίσκονται στην τελική επιλογή, αλλά έκαναν το κομμάτι τους. Στην τελική επιλογή μπορεί να ήταν και ο Νίκος Παπάς. Αλλά ο Νίκος Παπάς κατάφερε σήμερα να γίνει πρόσωπο της ημέρας, γιατί ανέβασε στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram ένα φοβερό βίντεο με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Μια γρήγορη αναδρομή της ιστορίας. Το 2008, σε ηλικία 14 ετών, ο Γιάννης έπαιξε φιλικό τότε με τον Νίκο Παπά στου Ζωγράφου. Ο Παπάς νίκησε 33-0, λέει η ιστορία, και δεν έχει διαψευστεί από κανέναν. Ένα με έναν, που λέμε. Ακριβώς. Ένα μονάκι. Έτσι ακριβώς. Έπαιξαν λοιπόν ένα με έναν. 33-0 νίκησε ο Νίκος Παπάς και σήμερα πήγε στο ΆΚΑ που προπονούνται ο Γιάννης, έκανε τομικές προπονήσεις και του ζήτησε, τον προκάλεσε για ακόμη ένα μονό. Ο Γιάννης λοιπόν δεν δέχτηκε και ο Νίκος Παπάς έχει ανέβασε αυτό το βίντεο που θα δούμε σε λίγο, το οποίο έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε. Ωραία. Να δούμε το βίντεο. Θα λοιπόν, πούμε και καλό μεσημέρι σε όλους. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στο ΆΚΑ και το ραντεβού μας είναι για. Για την Πέμπτη. Αύριο έχει ρεπό η κυρία Στεργίου, όπως καταλάβατε. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Παίξει μονάκι. Θα παίξει μωρικότα. Δεν παίζεις, ε. Φού να παίξεις. Σε παίρνει. Φού να παίξεις.